Καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε, εκπομπή ΑΕ στον Art FM στους 90,6. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον ενθουσιασμό σας, για τα μηνύματά σας σχετικά με τη χθεσινή εκπομπή αναφέρομαι. Σας έχουμε τάξει, έχουμε αφήσει κάποια ζητήματα, δεν προλάβαμε να τα αναλύσουμε όλα χθες, ήταν πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον. Θα το συνεχίσουμε και σήμερα, φυσικά έχουμε και άλλα θέματα να πούμε, αλλά θα συνεχίσουμε και σήμερα σε ό,τι έχει να κάνει με το Ινστιτούτο Brookings. Αυτή ήταν η αφορμή, ήταν το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας στις 22 Ιανουαρίου θα είναι ένας από τους βασικούς ομιλητές. Ο βασικός ομιλητής λοιπόν στο Ινστιτούτο Brookings στην Ουάσιγκτον, η πρώτη επίσημη σημαντική κλίση του κυρίου Τσίπρα από Ουάσιγκτον. Νομίζω ότι χθες ο Δημήτρης Καζάκης αποκάλυψε πολλά στοιχεία και για την ταυτότητα του συγκεκριμένου Ινστιτούτου και για τις ιδέες που παράγει κατά καιρούς, και είναι πολύ σημαντικό. Είδαμε πολλά από τα στελέχη του, τουλάχιστον 4 ήταν της Goldman Sachs, έτσι. Goldman Sachs. Λοιπόν, και το πρόεδρο του Υγειού Συμβουλίου. Ναι, ενώ ο πρόεδρος του Ινστιτούτου είχε θητεύσει τον κύριο Κλίντον, ήταν ένας από τους προτεργάτες ό,τι αφορά το Ιουγκοσλαβικό, ο κύριος Τάλμποτ. Λοιπόν, κανείς αθώος εκεί. Όχι, όλοι αναμειγμένοι σε κάτι περίεργο και πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή ο Χάλαμ, ο οποίος έγινε υπουργός εξωτερικών στη θέση της κυρίας Κλίντον, ναι, είναι από τον Brookings, και ο Μπρέναν, αυτός που διορίστηκε ως διοικητής της CIA, πάλι από τον Brookings. Και ο Γεωργάκης Παπανδρέου, να υπενθυμίσω. Ο Γεωργάκης Παπανδρέου, είχε προετοιμαστεί. Ο οποίος χθες δημοσίευσε ένα άρθρο στο Foreign Policy, που είναι ένα αμερικανικό περιοδικό, έτσι, αυτού του χαρακτήρα του Brookings, συνεργάζεται και με τον Brookings. Mm-hmm. Institute είναι σε συμμαχία των think tanks, των ιδιωτικών δηλαδή δεξαμενών σκέψεων, διαμόρφωση εξωτερικής πολιτικής. Θα αναφερθούμε αργότερα mm-hmm. στο τι λέει ο κύριος αυτός. Κομμάτι. Λοιπόν, να πούμε μόνο ότι αυτά τα δύο στελέχη του Brookings που πήραν και κυβερνητικές θέσεις στη CIA και στην κυβέρνηση του κύριου Ομπάμα, είναι υπέρ του δόγματος της λεγόμενης διαδικασίας επεκτατισμού της αμερικανικής πολιτικής διαμέσου της υπονόμευσης, με χτυπήματα τρομοκρατικού χαρακτήρα μυστικών υπηρεσιών και οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με εσωτερική υπονόμευση. Ναι, δεν πάμε καθαρά και χτυπάμε τη χώρα, ναι, αυτό ναι, εννοώ. Είναι του δόγματος της υπονόμευσης. Δολοφονίες, τρομοκρατικά χτυπήματα, υπονόμευση της οικονομίας, διείσδυση διαμέσου του πολιτισμού. Mm-hmm. Αυτό είναι το δόγμα των νέων στελεχών του κ. Ομπάμα, και βεβαίως έχει ανατριχιάσει η παγκόσμια προοδευτική ανθρωπότητα με τους διορισμούς αυτούς. Όποιος ψάξει λίγο το ίντερνετ σήμερα με την αρθρογραφία που γίνεται σχετικά με αυτά τα κοπέλια που διόρισε ο Ομπάμα, μπορεί να καταλάβουμε. Βεβαίως το Brookings είναι αυτής της φιλοσοφίας. Και γι' αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά γραφεία στρατολογίας πολιτικών στην Ιφίλιο υπέρ της αμερικανικής πολιτικής. Μάλιστα. Τώρα, τι κάνει μια ολιά στο κεραμίδι ή τι δουλειά έχει η Αλεπού στο παζάρι, είναι μια άλλη ιστορία. Πάντως μέχρι τώρα κάνει καλά τη δουλειά του. Είναι αυτό, η δουλειά για τα συμφέροντά του, μια χαρά. Που... Θέλω να πω ότι όποιος θέλει, εκεί, παιδιά. Είναι η δουλειά. Πάντως εγώ ενισχύω το να το βάλουμε και σαν πώς να το πούμε, σαν στοίχημα, να μου βρούνε κάποιον ο οποίος μίλησε σε τέτοια εκδήλωση στο Brookings και στάθηκε ενάντια στην πολιτική ή δεν υπεράσπισε εξέφρασε την αμερικανική πολιτική στη θητεία του ως πολιτικός, είτε ήταν κυβερνών πολιτικός είτε όχι, από τότε που ιδρύθηκε, τουλάχιστον μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που υπήρχε το Brookings, όχι πως πριν, απλά πριν, το Brookings ενδιαφερόταν κυρίως για τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις και λιγότερο για τις διεθνείς. Δημήτρη, εχθές το αφήσαμε το θέμα και θέλω λίγο να το επαναλάβουμε. Προς το τέλος έφτασες, πρόλαβες λίγο να αναφέρεις στο τι πρεσβεύει του συγκεκριμένου Ινστιτούτου το 2009 και σκεφτήκαμε την κρίση, έτσι. Ναι. Και είδαμε κάποιες ταυτόσιμες συμπτωματικά απόψεις. Ναι, ξεκίνησε καταρχήν με μια εξαιρετική έκθεση για την παγκόσμια πολιτική του κυρίου Ζίγνιου Μπρεζεζίνσκι, εκ μέρους του Brookings, του Ιδρύματος Brookings, που διεκδικούσε, που έλεγε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να ανοίξουν και το μέτωπο, το πολεμικό μέτωπο του Ιράν. Mm-hmm. Πώς,
διαμέσου δολιοφθοράς και εξαγοράς, εσωτερικής εξαγοράς του πολιτικού συστήματος του Ιράν, δηλαδή ενός μέρους των μουλάδων. Πράγμα που το επιχείρησε οι Ηνωμένες Πολιτείες, το επιχείρησαν, να μην το ξεχνάμε, έγινε με τον Ραχματζανί, ήταν ένας εκφραστής αυτής εξαγορασμένης μουλάδικης ελίτ που χρησιμοποίησαν οι Αμερικανοί για να πατήσουν πόδι, απέτυχε το συγκεκριμένο σχέδιο, εφαρμόζουν άλλα σχέδια δολιοφθοράς, υπονόμευσης κτλ. Και κυρίως, κατά κύριο λόγο, τώρα γίνεται μέσω, του στραγγαλισμού της οικονομίας του Ιράν διαμέσου των κυρώσεων. Και αυτό ήταν στις προτάσεις του Brookings. Απέναντι στην Ευρώπη έχουν την εξής αυτή λογική, την οποία την αναφέρει και ο κύριος Παπανδρέου. Στο συγκεκριμένο άρθρο, ναι, αυτό χθες, που λέμε, χθες, στο Foreign Policy, που έγραψε και ο κύριος Παπανδρέου. Κοίτα να δεις που θα βρεθούν, θα γίνουν περίεργες συμμαχίες. Ναι, λοιπόν, να αναφερθούμε τότε στον κύριο Παπανδρέου, γιατί εκφράζει αυτή τη λογική. Ναι. Λοιπόν, ο κύριος Παπανδρέου δημοσιεύει το άρθρο του αυτό ανάμεσα στους πολύ μεγάλους statesmen του κόσμου που καλεί το Foreign Policy να πάρουν θέση για το τι πρέπει να κάνει στην 44ος πρόεδρος των ΗΠΑ. Λοιπόν, δηλαδή ο Ομπάμα. Και ο κύριος Παπανδρέου λέει, σώστε την Ελλάδα για να σωθεί η Ευρώπη. Κρατηθείτε όμως, γιατί ξεκινάει με την εξής διαπίστωση. Λέει ότι από τη στιγμή, λέει, που ολόκληρο το ευρωπαϊκό εγχείρημα ήταν απόρρια των Αμερικανών διπλωματών και των Αμερικανικών δολαρίων, θα πρέπει η Αμερική σήμερα να ασκήσει την ηγεμονία της και να λειτουργήσει με τέτοιο τρόπο ώστε να προχωρήσει το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Να, λοιπόν, ασκήσει την ηγεμονία της, ναι, η Αμερική. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, μας λέει ότι το Marshall, το σχέδιο Marshall, το οποίο έφτιαξε την ΕΟΚ, ναι, την εποχή εκείνη, ξεκίνησε δηλαδή με την ιστορία αυτή, ξεκίνησε, λέει, με το πρώτο βήμα ήταν να σώσει την Ελλάδα από το σιδηρούν παραπέτασμα και έτσι να σώσει μέσω το ότι έσωσε την Ελλάδα από το σιδηρούν παραπέτασμα οι Ηνωμένες Πολιτείες με το να μας βυθίσουν στον απίστευτο εμφύλιο που έζησε η χώρα με έναν από τους πρωταγωνιστές, τον παππού του, λοιπόν, και μακελάρι του ελληνικού λαού, έσωσαν οι Αμερικανοί την Ελλάδα και μέσω της Ελλάδος έσωσαν και το ευρωπαϊκό εγχείρημα, θεμελιώνοντας την ΕΟΚ οι Αμερικανοί διπλωμάτες με τα Αμερικανικά δολάρια, κατά τον κύριο Παπανδρέου. Μάλιστα. Δεν έχει άδικο, έτσι έγινε η ιστορία. Απλά ο κύριος Παπανδρέου θεωρεί ότι πρέπει να γίνει και τώρα. Ναι. Κατά κάποιο τρόπο. Λοιπόν, με αυτή την έννοια ότι θα πρέπει να οι Αμερικανοί, ο κύριος Ομπάμα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να παίξουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της πορείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από εδώ και μπρος, όπως ακριβώς έπαιξαν ρόλο στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην επανένωση Γερμανίας. Μάλιστα. Λοιπόν, η ομάδα του κυρίου Ομπάμα με επικεφαλής το Υπουργείο Οικονομικών όθησε τους Ευρωπαίους σε μια σειρά αποφασιστικά βήματα, από την δημιουργία χρηματοδοτικών εργαλείων όπως είναι το Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης μέχρι την συλλογικοποίηση του χρέους, με στόχο να αποκατασταθεί η αναπτυξιακή προσπάθεια στις υστερούμενες ευρωπαϊκές οικονομίες. Δυστυχώς όμως οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν έχουν δεν έχουν ακούσει στο βαθμό που θα έπρεπε αυτές τις συμβουλές και τις παροτρύνσεις των Αμερικανών, πράγμα που βεβαίως έχει οδηγήσει στο να συνεχίζεται η ευρωπαϊκή κρίση. Γι' αυτό, λοιπόν, ο κύριος Παπανδρέου λέει ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στο Project Ελλάδα και όχι απλά για να μπορέσουν οι Αμερικανοί να αφήσουν τη σφραγίδα τους στο ευρωπαϊκό εγχείρημα, αλλά για να μπορέσει να υπάρξει μια ευρύτατη συμμαχία με κύρια έμφαση στο ενεργειακό,
στην ευρύτερη λεκάνη της Μεσογείου, όπου παίζει καθοριστικό ρόλο η Ελλάδα. Αυτό λοιπόν το εγχείρημα ο κύριος Παπανδρέου το ονομάζει πράσινο σχέδιο Μάρσαλ. Το πράσινο άλογο. Ναι, είναι από τα πράσινα άλογα του Παπανδρέου. Έχει πάμε στο πράσινο σχέδιο Μάρσαλ. Αλλά καταλάβαμε και γιατί την έχει. Ναι, γιατί κάποτε τον κοροϊδεύαμε, λέγαμε χαχαχούχα. Αλλά ο κύριος Παπανδρέου ξέρει πολύ καλά τι έλεγε. Έτσι λοιπόν η Ελλάδα θα πρέπει να γίνει μέρος αυτού του σχέδιου του πράσινου σχέδιου Μάρσαλ, το οποίο βεβαίως θα ενισχυθεί από τα μεταλλευτά των ΗΠΑ και βεβαίως τις αμερικανικές πολυεθνικές που θα παίξουν τον κύριο λόγο στην ευρύτερη περιοχή, και δεν έχει μόνο να κάνει με την συλλογική, δηλαδή ξέχασε το, ξέχασε τις πλουτοπαραγωγικές πηγές, συλλογική αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών χωρών, των πηγών της Ελλάδας αλλά και της ευρύτερης περιοχής, Μέση Ανατολή, Βόρεια Αφρική κτλ. Mm-hmm. Αλλά και των ανανεώσιμων πηγών και όλα αυτά τα πράγματα. Με άλλα λόγια, ο κύριος Παπανδρέου κάνει δύο πράγματα. Πρώτον, δηλώνει για μια ακόμη φορά ότι είναι πράκτορας των αμερικανικών συμφερόντων με το πιο ξεκάθαρο τρόπο. Ναι, σωστό. Λοιπόν, δεύτερο, ότι προσπαθεί να ενισχύσει το ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών και, και τη διείσδυσή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή ήταν η αποστολή του εξάλλου, εξάλλου εξ αρχής. Και βεβαίως να λειτουργήσει και πάλι η Ελλάδα ως το πειραματόζωο της αμερικανικής επιρροής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το τέταρτο πολύ βασικό, προφανώς έχει συνδεθεί με πολύ χοντρά συμφέροντα που αφορούν την αξιοποίηση του ενεργειακού πλούτου, και καλεί τον Ομπάμα να μην αφήσει τους Γερμανούς να πάρουν να τα ενεργειακά αποθέματα της περιοχής, οπότε να μπουν εκεί πέρα, κάτι που διαφαινόταν τουλάχιστον πριν μερικούς μήνες. Δηλαδή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ενδιαφέρονταν κυρίως για τα ενεργειακά, για τις ενεργειακές, για τα ενεργειακά αποθέματα της ευρύτερης λεκάνης του Αιγαίου, και το άφηναν προς τους Γερμανούς. Από ό,τι φαίνεται αυτή η στάση μάλλον πάει να αλλάξει, και έτσι ο λαγός τους, ίσως και από πίεση, μπορεί να πάει να αλλάξει, διότι όταν έχουμε διαφόρους που μας εξυπηρετούν στην περιοχή, ναι, και αυτοί, ναι, έχουν δεν ξέρουμε τι συμφέροντα, θα το δούμε στην πορεία. Λέει, εντάξει, φίλε, εγώ σε εξυπηρέτησα, δώσουν και εσύ το τυράκι. Θα μπορούσαμε να το μάθουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, αν γινόταν μια σοβαρή έρευνα για το ποιος χρηματοδοτεί τη διαβίωση του κ. Παπανδρέου αυτή τη στιγμή. Τώρα, όταν λες μα τώρα είσαι σοβαρός. Τώρα καταλαβαίνεις ότι έχουμε ζητήματα εδώ ανοιχτά, τεράστια, και θα δούμε πώς ζει ο κ. Παπανδρέου. Εδώ δεν ενδιαφέρεται κανείς για το πώς επιβιώνεις εσύ, εγώ, ο καθημερινός πολίτης. Όχι, ο καθημερινός πολίτης δεν ενδιαφέρεται με όλα αυτά που του επιβάλλουν καθημερινά. Βλέπεις κανέναν να ενδιαφέρεται? Όχι. Με το γεγονός ότι μέχρι τη Δευτέρα η Βουλή θα πάει να παίξει πάλι τη νέα της οπερέτα, να πάει να υπογράψει τις 7 τα νομοθετικές πράξεις που είχαμε. Πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Ναι. Μπράβο, 7 στο 7. Σύνολο. Λοιπόν, τη Δευτέρα μέσα σε ένα άρθρο θα περάσουν αυτά. Θα περάσουν όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά, ταυτόχρονα όμως θα ψηφίσουμε και για τις προανακριτικές 4 κάλπες. Είναι 5, 4 κάλπες. 12 κάλπες. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν ξέρω. Τώρα 4 πόσες είναι. 4 κάλπες. Γιατί είναι 4. Είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Του ΨΥΡΙΖΑ. Ναι, η του πρόταση της κυβέρνησης. Της κυβέρνησης, 2. Ναι, η πρόταση Καμένου. Του Καμένου. Η τέταρτη που βγήκε, ρε παιδιά, και δεν την πήρα χαμπάρι. Μήπως η τέταρτη είναι, δεν ψηφίζω καμία από τις τρεις. Δεν ξέρω, δεν απαντώ. Λάγω, δεν ξέρω, δεν απαντώ. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν υπάρχει αυτό. Αυτό να πεις. Έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάντως και το Πασόκλεο, το ίδιο είναι, το ΚΚΕ. Αποφάσισε να ψηφίσει του ΨΥΡΙΖΑ την πρόταση. Με ανακοίνωση χθες. Με ανακοίνωση και κοινοβουλευτική. Ναι, μάλλον έπαιξε ρόλο στο Χρυσή Αυγή. Στο Χρυσή Αυγή, ότι δεν θα θέλανε να τους κολλήσουν την Ρετσινιά αυτή. Εγώ ρωτάω, ρε παιδιά, γιατί δεν δημιουργείται ένα κύμα και κίνημα, ας πούμε, θέτοντας επίσημα τα πολιτικά κόμματα στη Βουλή, που έχουν και το δικαίωμα, έτσι. Γιατί δεν αναγνωρίζει το δικαίωμα πουθενά αλλού. Τέτοια δημοκρατία έχουμε. Ότι οι πρωθυπουργοί της χώρας από τον Μάιο 2010 και μετά, όπως οι βουλευτές, οι υπηρεσιακοί παράγοντες, δικαστικοί και οποιοδήποτε άλλοι συνέργησαν στην επιβολή του συγκεκριμένου μνημονίου κτλ., παραβίασαν το 120 παράγραφος 3. Έχεις καταλάβει γιατί γίνεται αυτή η διαδικασία? Όχι, λέω, δεν θα μπορούσαμε να το θέσουμε.
Α, να το θέσουμε. Να το θέσουμε. Εμείς να το θέσουμε. Γιατί καλά, εμείς να το θέσουμε. Το θέτουμε. Αλλά αυτοί που μας το παίζουν πολλοί πατριώτες, έτσι και πολλοί. Αυτοί και τέλος πάντων βρήκαν και την υπεξαγωγή εγγράφου. Η USB. Όλα αυτά τα πράγματα. Ναι, τώρα αυτό και είναι, βρήκαν ναι. αυτό το πράγμα και το ένα. Και το σύντροφό του, ο κύριος Τσίπρας, δεν θέλει να τον προδώσει. Οπότε δεν πάει. Δεν βάζει τον πατρέο στο κάδρο. Αλλιώς το Brookings θα το παίρνει πίσω την σύνταξη. Την ταυτότητα. Την πρόσκληση. Οπότε σου λέει τώρα πού να πάω και με πώς θα πάω κτλ. Λοιπόν, το καταλαβαίνουμε. Το κουκουέ δεν καταλαβαίνουμε τι κάνει. Ή μάλλον καταλαβαίνουμε ποιος είναι ο ρόλος του. Λοιπόν, και της κυρίας Παπαρίγα. Ο κύριος Καμένος που το παίζει πατριώτης ακριβώς. Πού είναι ο ακριβώς ο πατριωτισμός του? Στο να κινεί διαδικασία πλημελήματος ώστε να παραγραφούν όλα τα άλλα. Γιατί η ιστορία της Προανακριτικής Επιτροπής είναι ιστορία πολύ βρώμικη και εξ αρχής βρώμικη. Επινοήθηκε μόνο και μόνο για να μην δικάζεται κανένας πολιτικός. Διότι δεν νοείται πολιτικός να δικάζεται από το κοινοβούλιο. Πρέπει να δικάζεται από αυτόν που τον εκλέγει, δηλαδή τον ελληνικό λαό. Και αυτό διαμέσου μόνο ενός τρόπου υπάρχει. Της ανεξάρτητης, αν υπήρχε, δικαιοσύνης. Αυτό χρειάζεται ένα μεικτό, κατά τη γνώμη μου, ένα μεικτό διευρυμένης σύνδεσης, ορκωτό δικαστήριο, όπου θα τους δικάζει αυτούς, όποτε υπάρχει ή τους παραπέμπουν οι πολίτες, έτσι με μια συγκεκριμένη διαδικασία που θα πρέπει να προβλέπεται από το Σύνταγμα, είτε τους παραπέμπει η Βουλή ή οτιδήποτε. Ή οποιοδήποτε από πολίτες, μηνύοντάς τους. Αυτό το δικαστήριο πρέπει να τους εκλέει, να τους δικάζει. Αλλά επειδή δεν προβλέπεται αυτή η διαδικασία από το Σύνταγμα, έχουν φτιάξει την διαδικασία ξεπλήματος των Ελλήνων πολιτικών και όλοι παίζουν ωραία εκ του ασφαλούς εκεί μέσα, με επιχειρήματα καταπληκτικά, όπως βγαίνει ο κ. Βενιζέλος και λέει, θα ποινικοποιήσετε την πολιτική ζωή. Άμα είσαι κλεφτρόνιε, ρε, προφανώς θα σε ποινικοποιήσει. Δηλαδή, επειδή δεν είσαι κατάλαβα, δηλαδή. Του πολιτικού κόμματος δικαιούσε να κλέβεις, να δολοφονείς. Να εξοντώνεις, να διαπράττεις, να διαπράττεις εθνική προδοσία και να σου λένε δεν τρέχει τίποτα, αδερφέ. Δεν τρέχει τίποτα. Λοιπόν, για να καταλάβουμε το τι παιχνίδι παίζεται αυτή τη στιγμή σε βάρος του ελληνικού λαού και σε βάρος της χώρας. Τη στιγμή που περνάνε αβέτα κουβέρτα πάντα από αυτό το άθλιο κοινοβούλιο που έχουμε. Να σου πω, οι Γερμανοί θα πρέπει. Θεωρώ ότι ίσως μάλλον δεν περιμένουν τόσο εύκολα τα πράγματα. Εγώ θέλω να συνειδητοποιήσει ο κόσμος. Νομίζω ότι ο κόσμος πρέπει να το συνειδητοποιήσει. Ότι όσο αυτοί βγάζουν ανακοινώσεις, τη μία για τη Βίλα Αμαλία, την άλλη για το στικάκι της Λαγκάρτ, πότε είναι το πρωτότυπο κτλ. Την τρίτη, τώρα θα βγει και ο Βουλγαράκης, βγήκε, οκ. Okay, θα έχουμε τέτοια, ρε παιδί μου, τέτοια επεισόδια. Οι Γερμανοί, οι εταίροι μας γενικότερα. Περνάνε ό,τι γουστάρουνε, κάνουν ό,τι θέλουν, έχουν περάσει τα έσχη, έχει καταληθεί κάθε έννοια δημοκρατίας, καλά εθνικής κυριαρχίας, έχουν ξεπουληθεί τα πάντα. Προχθές, για όσους δεν ακούσαν την εκπομπή της Τρίτης, την Τρίτη είχαμε εδώ τον Περικλή Καπετανόπλο, έτσι, λοιπόν, μας έλεγε αυτά τα στοιχεία, ακούστε αυτή την εκπομπή, είναι στο αρχείο, για το πόσο ωραίο κάνουν business ανενόχλητοι οι δήμαρχοι. Με τους Γερμανούς. Ακριβώς. Και εκποιούν όλη την περιουσία. Χθες, μπορεί να είναι στη δική σας την πόλη. Ακούστε την εκπομπή να μάθετε τι έχει συμβεί. Χθες ο κύριος Μπουτάρης έστειλε επιστολή σε όλους τους δημάρχους που συμμετείχαν στην ελληνογερμανική συνέλευση την 3η του Νοεμβρίου του 12, που έγινε η ιστορία επάνω στη Θεσσαλονίκη. Τους ευχαρίστησε πάρα πολύ για τη συμμετοχή τους και ελπίζει στην 4 να έχουν ολοκληρωθεί τα project επενδύσεων. Ταυτόχρονα οι Γερμανοί έχουν βγάλει ένα κοινό κοινοθέν σε άπτεστα ελληνικά γερμανικής προέλευσης. Νομίζω ότι θα μπορείτε να το βρείτε και στο site της ελληνογερμανικής συνεργασίας. Εγώ το έχω πάρει στα χέρια μου. Μου στάλθηκε γιατί αυτό συνόδευε την επιστολή Μπουτάρη. Ο Μπουτάρης λειτουργεί ως ο Ταμπακόπουλος της σημερινής εποχής. Ο Ταμπακόπουλος, ξέρουν οι παλιοί τι σήμαινε, ο Δοσύλλογος. Ο Παπακοσταντίνου της εποχής ήταν ένας ακόμη από αυτούς τους δοσύλλογους που κάνανε μεικτές ελληνογερμανικές επιχειρήσεις, όπως και ο κύριος Πικραμένος, ο μπαμπάς του κύριου Πικραμένου, που πάλι τέτοιος ήταν στην ναζιστική κατοχή. Λοιπόν, ο κύριος Μπουτάρης, που βεβαίως θα τον δούμε και να ξανακατεβαίνει δυστυχώς στις εκλογές, που κανονικά αυτοί δεν πρέπει να κάνουν να κυκλοφορούν στους δρόμους. Δεν πρέπει να κυκλοφορούν στους δρόμους. Ναι. Λοιπόν, μιλάμε για δοσύλλογους χειρότερους από τους παλιά ναζιστικής κατοχής, ή τέλος πάντων, παιδιά, ποια μάχη χάσαμε και μας έχουν παραδώσει αυτοί.
ποια μάχη ακριβώς χάσαμε, δηλαδή ποιο πόλεμο. Και αυτό είναι το ζήτημα. Άκουγα σήμερα τον κύριο Κακλαμάνη σε ραδιοφωνικό σταθμό, ο οποίος λέγει, επειδή λες, κολλάει ακριβώς αυτό. Τι είπε ο κύριος Κακλαμάνης, το απίστευτο. Λοιπόν, είπε το εξής φοβερό, ότι την περίοδο της κατοχής του 1940 δεν είχαμε δημοκρατία, έτσι είναι γνωστό. Ήτανε κυβέρνηση μεταξά. Λοιπόν, ωστόσο ο ελληνικός λαός πήγε στον πόλεμο για να πολεμήσει για την πατρίδα του. Και στα μετώπισαν και παντού γινόταν δουλειά για την απελευθέρωση της χώρας. Δεν έμεινε, είπε ο κ. Κακλαμάνης, ο λαός πίσω επειδή είχαμε ένα δικτάκτορα στην εξουσία και είπαμε δεν πάμε να έτσι απελευθερώσουμε τη χώρα. Και τι έκανε το τότε με το φοβερό, ιστορικά τώρα, ο κ. Κακλαμάνης, συνέκρινε το τότε με το σήμερα λέγοντας ότι σήμερα αρνούμαστε να βοηθήσουμε στη μάχη. Σε ποια μάχη? Ο λαός δεν αρνήθηκε. Δεν του ζητήθηκε να δώσει καμία μάχη. Αυτός του ζητήθηκε να σκύψει και να παραδώσει τη χώρα. Ποιο Κακλαμάνης από του δύο είναι? Ο Αποστόλο Κακλαμάνης. Ο πρόεδρος. Ναι, ο πρόεδρος. Συγγνώμη, δεν ξέχασα να έχουμε και το. Ναι, αυτός. Λοιπόν, και μας έλεγε. Και λέω, κοίταξε να δεις τώρα. Μα εδώ το ζήτημα, γιατί ο λαός αντιδρά? Γιατί δεν του ζητήθηκε να δώσει καμία μάχη. Σε ποια μάχη ακριβώς? Αυτό δεν είναι το θέμα μας. Στη μάχη τη εξόντωσή του. Μάλλον, σε ποια μάχη? Οι νέες μάχες για τον κύριο Κακλαμάνη ήταν οι συναντήσεις του κυρίου Σαμαρά με τη Μέρκελ. Μάλλον αυτό εννοεί. Αυτό είναι μάχες. Εκεί γιατί τουλάχιστον μάχες. Ο φασίστας μεταξύ σας είπε ένα όχι. Δεν είπε όχι ακριβώς, είπε. Εντάξει, είναι ιστορικά το έχουμε. Ναι. Αλλός αγκαί, ας πούμε. Λοιπόν αυτό σημαίνει πόλεμο. Ας πούμε. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Και ο άλλος του εξήγησε, μα δεν ζητάμε πολλά. Ένα δρόμο, δύο αεροδρόμια και τρία λιμάνια. Ήταν και συγκεκριμένοι. Ναι. Όχι σαν και αυτούς οι οποίοι ζητάνε τα πάντα. Όχι, θέλουν εσάς, τα σουλακά σας, τα παιδιά σας, τις γυναίκες σας, τα σπίτια σας, το έδαφος που πατάτε, τις θάλασσες, τον αέρα, τον ήλιο. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Όχι, είναι μια χαρά. Εντάξει. Και τα λοιπόν, όλα. Αυτά είπαν τότε και λέει, όχι ρε παιδιά, του λέγει ο Γκράτσι, του λέγει, λάθος κάνετε, με παρεξηγήσατε. Δεν θέλουμε, εμείς εγγυόμαστε την εθνική κυριαρχία της Ελλάδας, θέλουμε απλά διέλευση. Ναι. Και βλέπω υπάρχουν και ορισμένα βούρλα στην αριστερά που το παίζουν δίθεν αριστεροί και γράφουν στην Αυγή βεβαίως που άλλου να γράφανε. Έτσι, η οποία μας λέγανε ότι αυτό ήταν εκδήλωση ξενοφοβίας εκ μέρους του Μεταξά και του ελληνικού λαού. Τι ζητάγανε οι Ιταλοί, λέει, να περάσουν από εκεί πέρα, λέει. Προς Θεού, λέει. Γιατί το α, ρατσιστές από τότε. Είμαστε ρατσιστές, ναι. Είχαμε πρόβλημα με και τι κάναμε, το αδιανόητο. Αντί να δώσουμε τα λιμάνια, έτσι, κάναμε πόλεμο. Ναι. Δεν είχαμε τον κύριο αυτόν. Μαζί με τους τους ομοειδεάτες του που σήμερα κυβερνούν τη χώρα να τα παραδώσουν όλα εξ αρχής. Αυτό εξηγεί πολλά για την πορεία που θα ακολουθηθεί, έτσι. Χύθηκε το αίμα. Έχει όμως ενδιαφέρον, για όποιον έχει, έχει τη δυνατότητα τέλος πάντων και την πρόσβαση, να διαβάσει την απολογία Τσολάκογλου στην δίκη των δοσιλόγων. Να δει ποιος έδωσε ακριβώς τη μάχη και πώς το καθεστώς της εποχής λειτουργήσε υπονομευτικά στη μάχη που έδινε ο ελληνικός λαός. Ποιος σήκωσε το βάρος του μετόπου. Είναι εξαιρετική η απολογία. Προσπαθώντας βεβαίως να δικαιολογήσει τον εαυτό του, αλλά το ότι πώς ακριβώς λειτουργήσε το αλβανικό, το πώς έδωσε τη μάχη. Κοίτας πάνω Τσολάκογλου δεν είναι αυτός. Δεν είναι ο κανένας στριφός ύποπτος δια κομμουνιστικάς πεπιθήσεις. Λοιπόν, να διαβάσουμε το τι λέει Τσολάκογλου. Τσολάκογλου. Λοιπόν. Και αυτό ο κ. Κακλαμάνης ποια ακριβώς μάχη έχει δώσει? Πού ακριβώς, σε ποια μάχη συμμετέχει αυτή τη στιγμή? Στο Πόγραντ, έτσι, πού ακριβώς βρίσκεται? Στη μάχη. Ή μήπως έχει ντυθεί κοκορόφτερος και μας έχει, για να μην χαθεί η χώρα. Και μας έχει φορτωθεί εδώ μέσα. Στη μάχη της δόσης. Για να γίνονται όλα με δόσεις, να παίρνουμε τις δόσεις. Επειδή αυτός είναι εξαρτημένος, πρέπει να είμαστε κι εμείς. Δηλαδή, στη μόνη μάχη που αυτή τη στιγμή, ο μόνος πόλεμος που διεξάγεται είναι ο πόλεμος εξόντωσης, μαζικής εξόντωσης και γενοκτονίας του ελληνικού λαού. Και για αυτό το λόγο αυτοί οι κύριοι θα δικαστούν. Όχι αυτά τα σκηνοθετημένα της νόθας βουλής που έχουμε, αλλά πραγματική δίκη. Και αυτή τη φορά δεν θα την γλιτώσουν όπως πάλι η λοθοσυλλογή. Mm-hmm. Δεν θα την γλιτώσουν. Το ελπίζω. Και επειδή τώρα δεν ξέρω, έκανα το συνειρμό, εντάξει, θα κάνουμε μια διακοπή, θα πάρουμε μια μουσική ανάσα. Ήθελα να επιστρέψουμε λίγο στο άρθρο του κ. Παπανδρέου. Έλεγε Τσολάκογλου και το θυμήθηκα. Ναι. Επειδή το βασικό είναι το σχέδιο Μάρσαλ
και πλέον έχουμε διαφορετικές φωνές που μας μιλάνε για ένα σχέδιο Μάρσαλ. Καλά, αυτός το ονομάζει πράσινο, άλλος το ονομάζει κόκκινο, άλλος το ονομάζει δεύτερο σχέδιο Μάρσαλ. Δεν έχει σημασία. Από την Αμερική ξεκίνησε η ιδέα πάντως και του νέου σχέδιου Μάρσαλ. Αυτό θέλω να πω ότι. Από την Αμερική ξεκίνησε. Το βασικό ζήτημα, έτσι, αυτό είναι το πώς το λίγο το παραφράζει ο καθένας. Βλέπουμε όμως ότι και σε διαφορετικά κόμματα. Ναι. Θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο σε ένα χώρο. Ακριβώς. Είναι σε πολλούς χώρους. Και ήθελα να σε ρωτήσω, υπάρχει τελικά μήπως οι σχετισμοί υπέρ της Αμερικής αυτή τη στιγμή αρχίζει να πλειοψηφεί στο ελληνικό κοινοβούλιο ή στην πολιτική σκηνή, να το πούμε. Εγώ νομίζω ότι γίνεται μια πολύ πιο έντονη παρουσία του Αμερικανικού κόμματος αυτή τη στιγμή στην ελληνική πολιτική σκηνή και θα δούμε να ενισχύεται αυτή η τάση και το επόμενο χρονικό διάστημα. Γιατί πώς να το κάνουμε. Οι Γερμανοί μπορεί να έχουν ισχυρά ερίσματα εδώ και όπως και να το κάνουμε, αλλά οι Αμερικανοί έχουν πιο πατοπαράδοτα ερίσματα σε εδώ στην ελληνική πολιτική. Λέω ότι και το σχέδιο αυτό του μεταξύ μας εμφυλίου, που πάμε στα άκρα, τώρα βλέπεις αυτό το θέμα του να ξαναχωρίσουμε αριστερά, κάτι ξέρεις, υποτίθεται προοδευτικό και τα λοιπά, στο πρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ και απέναντι είναι η Χρυσή Αυγή, αυτοί οι δύο πόλοι, είναι ένα σχέδιο που το χρησιμοποιεί συνήθως η Αμερική. Δηλαδή. Και, ναι, είναι, σαν εντάξει, πολιτική της εννοώ, ναι, στο να. Αυτό είναι σωστό, διότι. Καταρχήν είναι επινόηση των Βρετανών, να το ξέρουμε. Αυτή ήταν η μάγιστρη στο να μπορεί να χειρίζονται το ζήτημα του Διέρη και Βασίλευε. Έτσι, πάντα οι Βρετανοί. Μετά οι Αμερικανοί επαύξησαν το και ανέπτυξαν. Οι Γερμανοί ήταν πολύ πιο μονοκόμματες αυτοί. Απλά σε εξοντώνουν. Ναι, δεν παίρνουν ένα πιστόλι και σκοτώνουν. Θα πω ότι δεν παίρνουν σε αυτές τις διαδικασίες οι Γερμανοί. Ναι, γι' αυτό χρειάστηκαν ειδικές εγγύησεις από τους Βρετανούς και από το Κάιρο, από το Γενικό Στρατηγείο του Καϊρού, σε συνεργασία με το σύνολο του ελληνικού αστικού πολιτικού κόσμου της εποχής εκείνης, που δεν συμμετείχε φυσικά στην αντίσταση, για να μπορέσουν οι Γερμανοί να πιστούν ότι έπρεπε να δημιουργήσουν τα τάγματα ασφαλείας, τους ταγματαλίτες δηλαδή που λέγανε εκείνη την εποχή, που λειτουργούσαν βεβαίως στη λογική πρόκλησης εμφυλίου πολέμου. Και για αυτό το λόγο καταδικάστηκε και ο Ράλης και ο Λογοθετόπουλος για προσπάθεια πρόκλησης εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα με ισόβια δεσμά και θάνατο και εις θάνατο. Λοιπόν, άσχετα με το γεγονός ότι μετά τους τη χαρίσανε. Λοιπόν, αυτό πάνε να κάνουμε τώρα. Ναι. Και τώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα. Θα επιστρέψουμε σε λίγο, θα δούμε και τα ερωτήματά σας. ΕΠΑΜ κενό, το ερώτημά σας, την απορία σας, την παρατήρησή σας, οποιαδήποτε πληροφορία και αποστολή στο 54344. Λοιπόν, εκπομπή ΑΕ και σας έχω πει, βρε παιδιά, μην ανοίγετε την τηλεόραση και συγχύζεστε και μετά μου στέλνετε εδώ πέρα τα μηνύματα. Ανοίγουν την τηλεόραση. Την τηλεόραση την κλείνουμε. Τέλος. Μπορούμε και να τη δωρήσουμε, να μην την έχουμε καν στο σπίτι μας. Δώστε τη σε κάποιον άνθρωπο που ξέρω εγώ, αν και κανονικά δεν πρέπει να τη δώσετε πουθενά, στα σκουπίδια πρέπει να την. Κρεμάστρα. Έτσι. Κρεμάστρα. Λοιπόν, κρεμάστρα. Ωραία, και αυτό. Κρεμάστρα. Λοιπόν, δεν ανοίγουμε τηλεόραση. Μου λέτε τώρα ο Βασίλης. Βασίλη, τι να σου κάνω. Άκουσα, λέει, τυχαία, γιατί γενικά αποφεύγω να την ανοίγω. Καλά, Βασίλη. Άκουσα, λέει, χθες το βράδυ στην τηλεόραση τον κύριο Ράμφο, καλεσμένο στον κύριο Μπογδάνο στο Sky, εκεί που είχε πάει, Δημήτρη. Πραγματικά κάποια στιγμή μου ήρθε η διάθεση να πετάξω την τηλεόραση από το παράθυρο από αυτά που άκουγα. Πρέπει, λέει, να δείτε την εκπομπή για να καταλάβετε τι εννοώ. Εννοώ, τι ξεπεσμός. Όχι, δεν θα τη δούμε την εκπομπή. Τα νεύρα μας έχουν έτσι διαλυθεί. Βάλουμε την ψυχραιμία μας. Κοίταξε, ο κύριος Ράμφος είναι από αυτούς που. Είναι οι Αγγλοσάξονες, η αγγλική αριστοκρατία. Είχε, επειδή στοιχείο της διακόσμησης του σπιτιού ήταν και οι τεράστιες βιβλιοθήκες που πάντα μέναμε εντυπωσίαζαν. Ναι. Βέβαια υπήρχε ένα κομμάτι αριστοκρατίας που όντως διάβαζε, είχε εντυπωσιακή παιδεία. Αλλά είχαν επινοήσει και μια ειδική κατηγορία βιβλίων. Δηλαδή. Τα coffee table books. Α, τα χρησιμοποιούμε για το καφέ. Όχι, είναι, ξέρεις, όπου είχαν τα μικρά τραπεζάκια τα ωραία που σου πρόσφεραν το καφέ και έπρεπε να υπάρχει και ένα βιβλίο δίπλα που το διάβαζες χαργεντιζόμενος την ώρα που πίνεις καφέ. Το δηλαδή, ξεφύλιζες. Ανάλαφρο βιβλίο, έτσι, κάτι της πλάκας, ας πούμε, έτσι είναι αυτό, για το κουσκούς και την παρέα. Κατάλαβα, βέβαια. Λοιπόν, αλλά να είναι και ένα σε επίπεδο, όχι όπως αυτά του κομμωτηρίου, που είναι τα κουτσομπολίστικα. Ο κύριος Ράμφος ανήκει σε αυτή την κατηγορία.
coffee table διανοούμενος. Μάλιστα. Εντάξει, λοιπόν, είναι για το επίπεδο διανόησης και συζήτησης των καλών κυριών στα καλά σαλόνια που ξέρουν περίπου κάτι κολυβογράμματα της κακιάς συμφοράς από τα φωτορομάντζα και φαντάζονται ότι ο κύριος Ράμφος είναι και... Να μην το πω. Ναι, και πολύ διανοούμενος. Ναι. Είναι από αυτό που το, το κλασικό χαρικλινικό, ας πούμε, κουλτούρα να φύγουμε. Ναι. Λοιπόν, ο άνθρωπος είναι ρηχός μέχρι αηδίας. Το επίπεδο μόρφωσής του και γνώσης του είναι πεδαριώδες. Και φυσικά, επειδή τυχαίνει προβολής, νομίζουν οι άλλοι ότι είναι διανοούμενος. Λοιπόν, κουλτούρα να φύγουμε. Μα κάπως έτσι. Λοιπόν, ο Ανδρέας, Ανδρέα, κακίες τώρα. Ένας συνωμοσιολόγος, λέει, χθες μου είπε ότι ο Τσίπρας πήγε δήθεν στη Βραζιλία κανονικά, όπου έβγαλε και φωτογραφίες. Στην πραγματικότητα, λέει, μεταφέρθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου πέρασε σχολή πρωθυπουργών και ορκίστηκε πίστη στους Αμερικάνους. Τώρα, αυτό, Ανδρέα, την πληροφόρηση έχεις και από εκεί που τα έχεις. Δεν νομίζω ότι γίνονται έτσι τα πράγματα. Είναι πολύ πιο απλά τα πράγματα γίνονται. Δεν έχουν ανάγκη για όρκους, πίστες και τα ρέστα. Είναι από τη στιγμή που εσύ ταυτίζεσαι πλήρως με την πολιτική των Αμερικανών στα βασικά ζητήματα, οι Αμερικανοί δεν έχουν κανένα πρόβλημα μαζί σου. Ίσα-ίσα που θα σε ενισχύσουν βάζοντας συγκεκριμένους επιχειρηματίες να ανοίξουν εφημερίδες για σένα και να χρηματοδοτήσουν εφημερίδες για σένα. Παράδειγμα, αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ, η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται με πόσες εφημερίδες για να βάλουμε κάτω 6 μέρες. Η Αυγή παραμένει σταθερή. Καλά, εντάξει, ποιος την κατουράει την Αυγή. Λοιπόν, την 6 μέρες. Γιατί πέφτει. Ποιος? Ή για 6 μέρες. Όχι, η Αυγή. Η Αυγή. Λοιπόν, τα 6 μέρες βέβαια θα φάει φούντο, γιατί ήταν τόσο ξεδιάντροπα υπέρ του Τσίπρα. Νομίζω δηλαδή μας είχε πρίξει. Μας είχε πρίξει, ας πούμε, κάθε δεύτερο φύλλο είχε την φάτσα φορά, ας πούμε. Εντάξει, ρε παιδί μου, και μάλιστα σε φωτογραφίες προ-εκλογών που δεν είχε κάνει το γνωστό, το γνωστό facelift. Φεύγοντας τα φρυδιά, ας πούμε, και ήταν λιγάκι ασκηθροπός, ας πούμε. Λοιπόν, μας έπαιξε τόσο πολύ που λέει άντε και πνιγείτε, ας πούμε. Ακόμη και οι αναγνώστες του το είπαν αυτό το πράγμα. Λοιπόν, βγαίνει η ελευθεροτυπία. Η ελευθεροτυπία σήμερα. Και από ό,τι ακούγεται στην αγορά και η εφημερίδα των συντακτών, από εκεί αντλείται. Την ίδια ώρα βεβαίως το κόμμα αυτό, η ηγεσία αυτή, δεν βοηθάει τους εργαζόμενους στο κόκκινο να επιβιώσουν. Τους καημένους στο 105,5 στο κόκκινο τους πληρώνει τώρα κανονικά? Όχι βέβαια. Γιατί εγώ μια ζωή θυμάμαι προβλήματα εκεί πέρα, ας πούμε, ήξερα. Τώρα πληρώνονται? Όχι, έχουμε άλλες δουλειές. Είναι παλιοί αυτοί. Αυτή είναι η παλιά σίγουρη. Είναι η σίγουρη, δεν του αυτή είναι η σίγουρη. Τώρα να παίρνουν του καινούριου. Κάνα Βαρδινογιάννη, κάνα Κόκαλη. Αυτό τώρα του καινούριου. Να στρατολογήσουμε καινούργια στρώματα. Βαρδινογιανέου, Κοκαλέου, Κοντομινάδε, αυτού ξέρει. Ναι, παιδιά. Ναι, αυτού δηλαδή που θα. Ξέρει, πώ να το πούμε. Πώ είναι τα. Δεν ξέρω και πώ του λέει του νεολαίου του, α πούμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω. Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ. Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. ΣΥΡΙΖΑ από την νεολαία, από την νεολαία, ναι. Είναι τα κινητάκια του Τσίπρα τώρα. Ναι. Τα κινητάκια του Τσίπρα, ας πούμε, είναι οι Κοντομινάδες, αυτό, σε λίγο θα πούμε και τον Αλαφούζο με Σιμπιάκι. Ο Κόκαλης μπορεί να την κάνει στη δουλειά, ξέρει. Ναι, βέβαια. Παλιά καραβάνα. Μπορεί να τους οργανώσει, δεν είναι πρόβλημα. Ναι, παλιά καραβάνα, το ξέρουμε. Λοιπόν, θέλω να σου πω, δηλαδή, είναι τα κινητάκια του Τσίπρα. Τώρα και φροντίζουν να χρηματοδοτούν άλλες δύο εφημερίδες, ακούγονται από την αγορά, ότι θα βγουν για να στηρίξουν ΣΥΡΙΖΑ με λεφτά εφοπλιστών και μεγαλοεπιχειρηματιών στην Ελλάδα. Βεβαίως μετά το πράσινο φως που έδωσε η Ουάσιγκτον. Όλα αυτά βεβαίως είναι, δεν μας νοιάζει, αρκεί να έχουμε κυβέρνηση αριστερά. Δεν είναι ένα απορρίς που βγαίνουν νέες εφημερίδες σε μια εποχή που εκ των πραγμάτων η πούληση, δηλαδή η κυκλοφορία των εφημερίδων, πέφτει συνεχώς και θα συνεχίσει να πέφτει. Έλατε. Δηλαδή δεν υπάρχει τέτοιο πεδίο. Έλατε. Έτσι. Σήμερα το πρωί. Να το δεις με όρους. Έβλεπα την πρωινή εκπομπή του κυρίου του κύριου Αρβανίτη. Ναι. Και που διάβαζαν τις εφημερίδες, τις καθημερινές. Ναι. Πόσες εφημερίδες, χαμός γίνεται. Ναι, και θα βγουν και άλλες. Εδώ υπάρχουν εφημερίδες με 300 φύλλα την ημέρα, παιδί. Αυτό μου, λέω, ναι, αλλά θέλω να πω δηλαδή ότι κάποιοι ρίχνουν χοντρά λεφτά. Και με δεδομένο, ας πούμε, ότι δεν υπάρχουν χρήματα στην αγορά, σημαίνει ότι έρχονται απ' έξω τα λεφτά αυτά. Λοιπόν, και με τις γνωστές επιχειρηματικές βιτρίνες. Αλλά λέω το εξής, εγώ απλά λέω στους φίλους συναγωνιστές
μέσω ΣΥΡΙΖΑ. Μετά την απομάκρυνση εκ του Ταμείου, ουδέν λάθος αναγνωρίζεται. Θέλω να πω δηλαδή ότι όταν το βουλώνεις σήμερα για αυτά που συμβαίνουν στο κόμμα σου και στην ηγεσία σου, όταν αυτά εκδηλωθούν και μετατραπούν σε κυρίαρχη πολιτική στον χώρο και σφάζεται ο κόσμος, μη μου πεις ότι εγώ δεν είδα, ή μη μου πεις ότι έκανα λάθος, ή παιδιά μη βαράτε γιατί εγώ είμαι αριστερός. Ναι. Και ήμουν αριστερός την ίδια ώρα που έκανα πλάτη στον Τσίπρα για να κάνει αυτά που κάνει. Αυτά δεν περνάνε. Δεν είμαστε σε μια εποχή όπου μπορούμε να ξεχνάμε αμαρτίες και πορείες κάποιων κυρίων που σήμερα δίνουν άλοθη αριστεροσύνης σε αυτή την κλίκα που με τις πλάτες των Αμερικανών πάει να συνεχίσει το έργο του κύριου Γεωργάκη Παπανδρέου. Αυτά να τα ξεχάσουμε. Λοιπόν, και μη μας αρχίσουν και μας λένε ναι, μα εγώ ρε παιδιά λέω για εθνικό νόμισμα. Ή έλεγα κιόλας, ψιθυριστά βεβαίως, έλεγα για τη διαγραφή χρέους. Αυτά τα άλοθη αλλού. Ναι. Νομίζω ότι πλέον ξεκάθαρα ο καθένας παίρνει θέση. Ένας φίλος ακροατής μας υπενθυμίζει ότι δεν χρειάζεται να διαβάσει κάποιος την απολογία Τσολάκογλου για να καταλάβει ποιοι πραγματικά πολέμησαν στο μέτωπο. Αρκεί να θυμηθούμε ότι ο συνταγματάρχης Κασλάς, διοικητής των υπερασπιστών του περιβόητου υψώματος 731, οι οποίοι αναχέτησαν την αερινή επίθεση των Ιταλών, στάλθηκε στη Μακρόνησο. Σωστό, και αυτοκτόνησε. Μάλιστα. Λοιπόν, έτσι γιατί. Α, θέλω να, για, να μου σχολιάσεις και αυτό. Να μου σχολιάσεις. Μας λέει λοιπόν ένας φίλος ακροατής εδώ ότι ο Μπρεζίνσκι και ο Κίνσιγκερ είναι μέντορες και σύμβουλοι του Ομπάμα. Σωστό. Επίσης, ο διαμορφωτής της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ είναι το CFR. Το Council of Foreign Relations, το είπαμε. Ναι. Και μάλιστα είναι το Council of Foreign Relations έχει σχηματίσει μαζί με το Brookings στρατηγική συμμαχία για τη διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής αλλά και της παγκόσμιας πολιτικής και των ΗΠΑ. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να πω, όχι τι να πω, να πω έτσι ένα μηνυματάκι ακόμα. Επειδή ρωτάνε και πού θα τα βρουν όλα αυτά, α, ναι, να τους υπενθυμίσω ότι όντως γράφω ένα αναλυτικό κείμενο που έχει δύο σκέλη. Πρώτον, τη σχέση Τσίπρα με Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό δηλαδή που αναλύσαμε και χθες. Σε επίπεδο πολιτικών θέσεων δεν θέλω να μπω σε επίπεδο το τι κρύβεται πίσω ή το που μπορεί να εικάσει κανείς, το τι λένε και γιατί τον καλούν. Αυτό έτσι. Και από την άλλη μια ευρύτερη τοποθέτηση για το ζήτημα του τρόπου που λειτουργούν οι λεγόμενες δεξαμενές σκέψεις. Επινοήθηκαν και διαμορφώθηκαν καθαρά από τους Αμερικανούς, ήταν το όργανο των Αμερικανών στην επιτακτική τους πολιτική παγκόσμια ήδη από το Μεσοπόλεμο. Και ποια είναι τα βασικά όργανα αυτά και με ποιον τρόπο διείσδυσαν στην Ελλάδα σε διάφορες ιστορικές περιοχές. Αυτό είναι κείμενο που θα βγει τώρα στο. Όχι, δεν θα είναι στο χωνί, θα είναι στο blog μου. Στο blog σου, λοιπόν. Γιατί είναι αρκετά μεγάλο και δεν είναι δυνατό να βγει στο χωνί. Τώρα, ποιο είναι το θέμα. Εδώ έχει μια σημασία να τα πούμε αυτά, διότι με μεγάλη. Έτσι, πικρία, διάβασα το άθρο του κύριου Βαξεβάνη ετεροχρονισμένα στο New York Times σχετικά με την ελληνική ολιγαρχία. Και λέω με μεγάλη πικρία γιατί δυστυχώς εντάσσεται και αυτό στη λογική η οποία πλασάρεται αυτή τη στιγμή είτε εξ Αμερικής είτε εξ Γερμανίας. Δηλαδή το ότι για όλα αυτά είναι μια σκοτεινή. Στη χώρα φταίει μια σκοτεινή, πολύ ληστρική, οικονομική και πολιτική ολιγαρχία του τόπου. Και κινείται και ο κύριος Βαξεβάνης με το άθρο του στο ίδιο μήκος κύματος. Ξεχνάνε όλοι αυτοί ότι δεν θα υπήρχε αυτή η οικονομική ολιγαρχία που την έχουμε χαρακτηρίσει και εμείς ληστοσημωρία εάν δεν είχε το καθεστώς εξάρτησης και προτεκτοράτου που έχει η χώρα που τους το έχουν επιβάλει εδώ και χρόνια. Ποιος ενίσχυσε τον μαυραγωρητισμό στην Ελλάδα? Διαβάστε την έκθεση για το οικονομικό πρόβλημα του κυρίου Βαρβαρέσου για να δείτε πως οι Εγγλέζοι και μετά οι Αμερικανοί βοήθησαν τον μαυραγωρητισμό
την ανάδειξη του μαυραγωνισμού σε άψα τάξη στην Ελλάδα. Ποιος βοήθησε, ποιος ανέδειξε την, πώς να το πούμε, τους συνεργάτες των Γερμανών, τους ληστοσημωρίτες δηλαδή, στην ουσία, σε μεγάλο βιομήχανος. Διαβάστε το βιβλίο του κυρίου Μουζάκη, που είναι βιομήχανος, το Ντεμισέ. Ναι, ναι, ναι. Τι λέει για τις κάστες των βιομηχάνων που αντιμετώπισε, προκειμένου να διατηρηθεί και αυτός. Δεν ήταν κανένα καλό παιδό, έτσι. Mm-hmm. Αλλά λέω το πώς διαμορφώνεται ένα νέο τζάκι, ας πούμε, απέναντι στα κλασικά τζάκι, τον τρόπο που διαθρώνονταν με την εξουσία και με τους ξένους. Εάν δεν υπήρχαν οι σχέσεις εξάρτησης και επιβολής σε αυτόν τον τόπο, το γεγονός δηλαδή ότι αυτή η ληστοσημωρία είχε γερές βάσεις στο εξωτερικό και στηρίγματα στο εξωτερικό, ετούτη η χώρα δεν θα ήταν στην κατάσταση που, θα ήταν, που, ήταν, που είναι σήμερα. Και όποιος αυτό το πράγμα δεν το βλέπει, δύο πράγματα συμβαίνουν. Ή πάσχει από ιστορική μοιοπία και πολιτική μοιοπία, είτε λειτουργεί έστω και άθελά του υπέρ εκείνων των δυνάμεων που θέλουν σήμερα τη διάλυση της χώρας και να περάσουν τη λογική στον ελληνικό λαό ότι αφού δεν μπορούν να σε κυβερνήσουν οι δικοί σου, καλύτερα να σε κυβερνάμε εμείς, σαν Αμερικάνοι, Γερμανοί, Ολλανδοί, Βέλγοι και τα ρέστα. Να προσέχουμε πολύ τι λέμε και τι γράφουμε. Αυτή τη λογική άλλωστε εξυπηρετούν και οι περίφημες ταξικές αναλύσεις της λεγόμενης αριστεράς. Αυτές οι ισοπεδωτικές λογικές που λέει αστική τάξη. Και η αστική τάξη που είναι έξω και τα λοιπά και το κεφάλαιο και ανοησίες. Αν δεν προσδιορίζεις με συγκεκριμένο ιστορικό κοινωνικό τρόπο το τι σημαίνει άψα τάξη κάθε φορά σε μια χώρα και τον τρόπο που αυτή αναπαράγεται στην εξουσία, τότε δεν μιλάς για τίποτα. Και σε συγκεκριμένη περίπτωση, το να κάνεις γενικούς ταξικούς αφορισμούς, χωρίς να προσδιορίζεις ότι χωρίς τα ξένα στηρίγματα, αυτή η άψα τάξη, αυτή η ληστοσημωρία που κυβερνάει αυτό το λαϊλατή τον τόπο και τον έχει οδηγήσει σε αυτή τη χρεοκοπία, τότε σε πράκτορα σε εκείνων που θέλουν να επιβάλλουν καθεστώς διαλυτικής απεικιοκρατίας στην Ελλάδα, ακριβώς με την ίδια λογική που ο Σπύρος Μελάς το 1941. Mm-hmm. Ζητοκράβγαζε τον Τσολάκογλου και τις κυβερνήσεις, την κυβέρνηση Τσολάκογλου, ως η πρώτη προσπάθεια να απαλλαγούμε από την παλιά νοθευμένη φαυλοκρατία της οικονομίας και της πολιτικής με την βοήθεια των συμμάχων και εταίρων μας Γερμανών, που είναι ο πιο οργανωμένος και φιλήσυχος λαός της Ευρώπης. Το 1941 υποκατοχή και με κυβέρνηση Τσολάκογλου. Καθημερινή. Είναι αβαρχίδα του νοσηλογισμού και τότε, όπως και σήμερα. Λοιπόν, αυτές οι ιδεολογίες που πλασάριζαν και τότε μας λέγανε το εξής: επειδή βρισκόμαστε στη βρετανική σφαίρα επιρροής η Ελλάδα και επειδή μας κυβερνούσαν φαύλοι πολιτικοί και οικονομικοί άρχοντες, γι' αυτό ήταν αναγκαίο να τεθούμε υπό κατοχή των γερμανικών δυνάμεων προκειμένου να απαλλαγούμε από την οσυρή βρετανική επιρροή και την πολιτική και οικονομική φαυλοκρατία του τόπου. Τα ίδια λένε και σήμερα. Ανακάλυψαν ότι η ολιγαρχία μας είναι σάπια που κυβερνάει αυτόν τον τόπο. Ξέχασαν ότι αυτή η ολιγαρχία γεννήθηκε, αντρώθηκε και στηρίχθηκε από Αμερικανούς και Γερμανούς, από ξένες δυνάμεις δηλαδή, μεγάλες δυνάμεις, μόνο και μόνο για να εξυπηρετήσουν τα γεωστρατηγικά του συμφέροντα και τα οικονομικά του συμφέροντα σε παγκόσμιο επίπεδο. Το ξεχνάνε αυτό. Κανένας από αυτούς. Δεν υπάρχει κυβέρνηση σε αυτόν τον τόπο. Το δεν υπάρχει κυβέρνηση σε αυτόν τον τόπο που αναδείχθηκε χωρίς να έχει το ok των μεγάλων εταίρων και συμμάχων. Ούτε μία στην ιστορία αυτού του τόπου. Με εξαίρεση βεβαίως μία, το λέω και το ξαναλέω, του κυβερνήτη Καποδίστρια, έτσι, που βεβαίως κατέληξε δολοφονημένος. Αυτή είναι η κίνηση του προτεκτοράτου, βέβαια. Και η μόνη προσπάθεια που κατόρθωσε ο λαός να πάρει την εξουσία στα χέρια του και να αρχίσει να νοικοδομεί ακόμη και μέσα στην κατοχή τη χώρα του, κατέληξε τελικά, τον οδήγησαν σε εμφύλιο, αιματηρότατο εμφύλιο, μόνο και μόνο για να διαχωριστεί, να διασπαστεί η ενότητά του, να διαιρεθεί και να μην ξαναδιεκδικήσει εξουσία προς το συμφέρον του. Αυτή ήταν η όλη ιστορία. Όλες μετέπειτα κυβερνήσεις ήταν με τις ευλογίες των ξένων μεγάλων δυνάμεων, ανάλογα με το ποια μεγάλη δύναμη είχε το πάνω χέρι στην Ελλάδα τότε. Παλιά οι Βρετανοί, μετά οι Αμερικανοί, τώρα διεκδικούν οι Γερμανοί.
Λοιπόν, αυτή ήταν η ιστορία. Να μην το ξεχνάμε όταν μιλάμε για την τόπια ολιγαρχία. Αν το ξεχνάμε, λέω, ή μοιοπία ή δυστυχώς κάτι άλλο. Λοιπόν, πριν πάμε σε διακοπή, να πω ότι χθες ξεκίνησαν τα σεμινάρια της σχολής του ΕΠΑΜ σε φίλους που ρωτούν εδώ. Ξεκίνησαν, δηλαδή παρουσιάστηκαν. Όχι, εγγραφήκαν. Η εγγραφή έγινε, η εγγραφή εχθές. Βλέπω ότι έχει βγει ήδη το. Εγώ εδώ βλέπω ότι έχει βγει ήδη το πρώτο πρόγραμμα. Είναι κάθε Τετάρτη και Σάββατο. Κάθε Τετάρτη 6.30 με 9.30 το βράδυ και κάθε Σάββατο 10.30 με 1.30 το μεσημέρι. Στο Μαρούσι. Σαλαμίνος 36. Mm-hmm. Λοιπόν, υπήρξε πολύ μεγάλη προσέλευση από ό,τι έμαθα. Έχει βγει και το πρόγραμμα. Νομίζω ότι για όσοι για κάποιο λόγο δεν μπόρεσαν εχθές να παρουσιαστούν και να εγγραφούν, μέχρι το Σάββατο που ξεκινάει θα πρέπει να περάσουν από τις φακτηρίες ή να πάρουν κάποιο τηλέφωνο στις φακτηρίες. Μπείτε στην ιστοσελίδα του ΕΠΑΜ, ΕΠΑΜ Χελάς, έτσι, δείτε τα τηλέφωνα εκεί, ναι, ώστε προκειμένου να επικοινωνήσετε για να επιβεβαιώσετε τη συμμετοχή σας. Έτσι. Εάν δεν πήγατε εχθές στην εγγραφή, ή δεν μπορέσατε να πάτε, έτσι, είχατε κάποιο αντικειμενικό λόγο και δεν μπορούσατε να παραβρεθείτε εκεί. Εχθές είχες και την ομιλία στο Ελληνικό. Mm-hmm. Εγώ την είδα μέσω της ιστοσελίδας. Ναι. Εγκαινιάσαμε την. Έγινε η πρώτη, έτσι, απευθείας μετάδοση. Υπήρξε ένα σαμποτάζ. Γιατί πέφτει τέσσερις φορές, τέσσερις πέντε φορές έπεσε το ρεύμα. Κάτι έγινε, ναι, με την ηλεκτροδότηση. Ναι, πες και δεν πληρώσε ο Δήμος εκεί πέρα. Όχι, όχι, τελικά η πρώτη σειρά φώτων στην αίθουσα έκανε κάποιο ναι, βρακύκλωμα, ναι, στον πίνακα και γι' αυτό έπεφταν. Και γι' αυτό δημιουργούσε και ένα μικρό πρόβλημα στην μετάδοση. Ναι. Όπου όμως γενικά ήταν καλή, δηλαδή για πρώτη, αν δεν υπήρχε και αυτό το τεχνικό πρόβλημα, mm-hmm, είχε και πολύ καλό ήχο και είχε και εικόνα. Έτσι. Ναι, ήταν εντυπωσιακή συμμετοχή. Ήταν εντυπωσιακή συμμετοχή και μέσω του ίντερνετ αλλά και mm-hmm διαζώσεις. Διαζώσεις ήταν πάνω από 300 άτομα. Ναι. Παρευρέθηκε και παρακολούθησε μεγάλη μας, έκανε την τιμή να παρευρεθεί ένας αγωνιστής δήμαρχος όπως είναι ο Γκορτζίδης, ο δήμαρχος Αργυρούπολης Ελληνικού, mm-hmm, και πολλοί κόσμος της γειτονιάς. Και εγώ εδώ παίρνω μηνύματα που λένε ότι ήταν πάρα πολύ καλή η ομιλία σου. Ζω τα μηνύματα εδώ. Καλά, εντάξει, αυτό είναι άλλο ζήτημα, έχει να κάνει με το κρίνει ο καθένας, δεν έχει να κάνει με το. Εντάξει, ναι. Ούτε θέλω εγώ να μιλήσω για αυτό το ζήτημα. Απλά ήταν μια συζήτηση που δυστυχώς παρατράβηξε λιγάκι, κάναμε ένα λάθος, ας πούμε, και εγώ και οι συναγνώστες που μιλήσαν, τα παρατραβήξαμε λιγάκι σε ομιλίες, οπότε δώσαμε δυνατότητα σε αρκετό κόσμο να μιλήσει, να ερωτήματα ρωτήσει, και να ρωτήσει, ναι, στη συνέχεια. Κάτι που το θέλαμε πολύ, γιατί ήταν και εργάσιμη ημέρα. Ναι. Έφευγε νωρίς ο κόσμος με την έννοια ότι νωρίς για τα δικά μας δεδομένα. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως θα ξαναγίνει έτσι αλλιώς. Σωστά. Τώρα έχεις το Σαββατοκύριακο, θα είσαι το Σάββατο, θα είσαι στο Αγρίνιο. Ναι. Έτσι, το Σάββατο το απόγευμα στην αίθουσα Δημοτικού Πάρκου στις 7.30 στο Αγρίνιο και την Κυριακή το πρωί στις 11 στη Δημοτική Αίθουσα Αφών Τρομπούκη, Αθλητικός Σύλλογος Αμφιλοχίας, Οδός Γεροθανασέων, πίσω από το Κέντρο Υγείας. Λοιπόν, άρα το Σάββατο το απόγευμα στο Αγρίνιο, το Κυριακή το πρωί στην Αμφιλοχία. Ναι. Θα το πούμε. Δεν ξέρω, είναι η πρώτη φορά που πηγαίνεις εκεί, σε αυτές τις περιοχές? Στο Αγρίνιο όχι. Στο Αγρίνιο δεν είναι η πρώτη φορά. Οπότε θα δεις το πριν και το μετά. Ναι. Θα κάνεις μια σύγκριση. Στην Αμφιλοχία μιλάω όντως πρώτη φορά. Mm. Έχω περάσει πάρα πολλές φορές. Ναι. Μιλάω για πρώτη φορά. Στο Αγρίνιο, βέβαια, ήταν η τελευταία φορά που είχα μιλήσει, ήταν με τις πλατείες. Mm-hmm. Την εποχή των μεγάλων κινητοποιήσεων των πλατείων. Όπου πραγματικά ήταν μια εντυπωσιακή πλατεία στο Αγρίνιο. Mm-hmm. Και θα ήθελα πολύ να δω τώρα τις διαφορές, με την έννοια ότι πλέον έρχομαι και πλέον σαν εκπρόσωπος κινήματος, δεν είμαι απλά ένας άνθρωπος ο οποίος μιλούσε εδώ στις πλατείες. Mm-hmm. Και θα ήθελα, τότε μου είχε εντυπωσιάσει το γεγονός ότι ήταν πάρα πολλοί φοιτητές μου εκεί, ναι, που ήρθαν και με χαιρέτησαν και όλα αυτά και θα δούμε τώρα. Θα δεις τώρα. Τώρα το Σαββατοκύριακο μένει να δεις. Την εξέλιξη. Λοιπόν, εγώ να πω ότι την Παρασκευή. Τότε, μάλιστα θυμάμαι, υπήρχε και ένα. Αξίζει τον κόπο, γιατί, ναι, θα ήθελα να τον ξαναδώ αυτόν τον τύπο. Στην ομιλία αυτή τη φορά. Τότε ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, της εποχής του συνασπισμού, τέλος πάντων,
ΣΥΡΙΖΑ της εποχής, ο οποίος σηκώθηκε μπροστά σε όλο τον κόσμο, μπράβο, είχε θάρρος. Όντως, δεν ξέρω τι έπαθε μετά, αλλά είχε θάρρος. Και χρησιμοποίησε όλα τα επιχειρήματα του Άδωνη Γεωργιάδη εναντίον. Και το είπε κιόλας, δεν είναι ότι αυτό. Ναι. Λοιπόν. Όχι με τον ίδιο τρόπο που το κάνει ο κύριος Γεωργιάδης. Όχι με τον ίδιο, αφού αναφέρθηκε κιόλας ότι έχει δίκιο ο κύριος Γεωργιάδης που σου λέει αυτό και σου λέει. Καταλάβεις αυτό το πράγμα. Εντάξει, οπότε. Μάλιστα, αυτός ο κύριος είναι η κλασική περίπτωση κομματικού γραφειοκράτη που τον πλήρωνε τον Κουκουέ για να το παίζει κομματική στελεχάρα και μετά τον πλήρωνε ο ΣΥΡΙΖΑ για να το παίζει κομματική στελεχάρα χωρίς να έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του. Και είναι χαρακτηριστικός, ας πούμε, ο τρόπος που σκέφτονται αυτά τα άτομα σε αυτές τις κάστες που δημιουργούνται μες στην κοινωνία εξαρτώμενες από την εκάστοτε εξουσία και τον τρόπο. Θα ήθελα πάρα πολύ να είναι ξανά. Ναι, αν και ξέρω τις λογικές που θα εκφραστούν και που βεβαίως αν ο Τσίπρας είναι μια φορά με τους Αμερικανούς, αυτός θα είναι. Άντε, δύο σας χαίρετε, τι κάνετε, καλή νύχτα σας. Πότε θα με καλέσετε και εμένα στο Καπιτόλιο. Να τα λοιπόν, πω ναι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα έχει όμως μια σημασία γιατί θα ήθελα να δούμε ποιος ήταν συνεπής με τι από τότε μέχρι σήμερα και ποιος επιβεβαιώθηκε από τότε μέχρι σήμερα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε να ακούσουμε τις ειδήσεις μας και σε λίγο επιστρέφουμε εδώ. Λοιπόν, εκπομπή ΑΕ, μέχρι τις 2.30 είμαστε σας ο Δημήτρης Καζάκης και η Γεωργία Μπάστα. Εδώ είμαστε και τα λέμε. Να σας υπενθυμίσω ότι σήμερα το απόγευμα ισχύει στις 7.30 στα κεντρικά γραφεία του ΕΠΑΜ στις Φακτηρίες 23 στον Κεραμικό. Ισχύει αυτή η σύσκεψη που σας είχα ενημερώσει τις τελευταίες ημέρες. Μια σύσκεψη ανοιχτή σε όλους τους εργαζόμενους του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, στους άνεργους, αυτοαπασχολούμενους και στους επαγγελματίες που ασχολούνται με όποιο αντικείμενο και που αισθάνονται ότι πρέπει να ασχοληθούν και με τη συνδικαλιστική δράση. Μια σύσκεψη ανοιχτή λοιπόν προκειμένου να συντονιστεί μια τακτική στο συνδικαλιστικό κίνημα, συνδικαλιστικό κίνημα που είναι προβληματικό, το έχουμε πει πολλές φορές από αυτή την εκπομπή, δεν στέκεται στο ύψος του. Επί της ουσίας θα λέγαμε ότι και αυτό στην ηγεσία του, έτσι, στα ηγετικά του κλιμάκια, θα πω μια βαριά κουβέντα, αλλά είναι συμβιβασμένο το λιγότερο. Το λιγότερο. Το λιγότερο. Λέω μια έτσι. Ναι, δεν είπα τη βαριά κουβέντα. Είπα στο δρόμο, το άλλαξα. Λοιπόν, το λιγότερο συμβιβασμένο και σίγουρα δεν εκφράζει σε αυτή τις, έτσι, δεν εκφράζει τους εργαζόμενους. Νομίζω ότι είναι μια καλή στιγμή, θα είναι μια καλή συνάντηση και είναι ανοιχτή σε όλους, έτσι, τους εργαζόμενους. Και ο στόχος μας είναι, ο στόχος δηλαδή είναι ακριβώς αυτό, να δημιουργηθεί μια πραγματική κίνηση εργαζομένων που να μην επιτρέψει πλέον να διαχειρίζουν τα συνδικάτα κομματάρχες και πουλημένοι δοσύλλογοι. Όπως είναι αυτή τη στιγμή οι ηγεσίες. Λοιπόν, να ξαναπάρουμε τα συνδικάτα, να τα κάνουμε ακριβώς αυτά που πρέπει να είναι, δηλαδή να είναι υπερασπιστές των εργαζομένων. Είτε αυτό αφορά τους μισθωτούς εργαζόμενους ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, είτε αυτό αφορά επαγγελματίες, βιοτέχνες σε όλα τα είδη. Γιατί πραγματικά, αν ξεριζώσουμε από τα συνδικάτα και τους φορείς αυτούς αυτούς τους συγκεκριμένους μηχανισμούς που αναπαράγονται στις ηγεσίες τους, τότε είναι κυριολεκτικά σαν να αφαιρείς τις ρίζες από το βρώμικο πολιτικό σύστημα το οποίο αναπαράγεται ακριβώς πάνω σε αυτό το έδαφος. Λοιπόν, να τους βγάλουμε λοιπόν τις ρίζες, να το ξεριζώσουμε ώστε να πεθάνει, να πεθάνει μια ώρα αρχίτερα, έτσι αλλιώς σαπίζει και σαπίζει απειλώντας την ίδια την κοινωνία με τη σαπίλα του. Να το ξεριζώσουμε, να τελειώνουμε αυτή την ιστορία και πραγματικά να υπηρετούν τους εργαζόμενους. Λοιπόν, χωρίς διαχωρισμούς. Υπενθυμίζω στις 7 και ακριβώς αυτό ήθελα να πω τώρα, ότι δεν χρειάζεται καμία ταυτότητα. Εντάξει. Λοιπόν, να είναι ξεκάθαρο αυτό, γι' αυτό είναι μια ανοιχτή σύσκεψη σε όλο τον κόσμο. Σε όλους τους εργαζόμενους, από όποιο μετερίζει, σε ανθρώπους που να μην είχαν ασχοληθεί μέχρι τώρα καθόλου με τον συνδικαλισμό. Να μην είχαν σκεφτεί, να μην ήθελαν. Σε ανθρώπους που μπορούν να έχουν ασχοληθεί με τον συνδικαλισμό. Το εργασιακό ή το, αν θέλεις, το επαγγελματικό πρόβλημα είναι κορυφαίο αυτές τις μέρες. Είναι το βασικό μας θέμα. Έτσι, δεν υπάρχει κλάδος που να μην θίγεται ή που να μην συντρίβεται.
αυτή τη στιγμή κάτω από συγκεκριμένες πολιτικές που εφαρμόζονται. Σφακτηρίες 23 στον Κεραμικό στις 7.30. Επίσης την Παρασκευή σας υπενθυμίζω ότι στην περιοχή τώρα Αχανών Καματερού θα γίνει μια παρουσίαση, μια κεντρική παρουσίαση για τον μη κερδοσκοπικό αστικό συνεταιρισμό καταναλωτών Θαλήν. Είναι στις 6.30 το απόγευμα της Παρασκευής στο αμφιθέατρο του Ιδρύματος η Θεοτόκος, στην οδό Θεοτόκου 2 στο Ήλιο. Λοιπόν, πιστεύω ότι όσοι ενδιαφέρεστε για να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια, όσοι βέβαια θέλετε να ενημερωθείτε γιατί δεν ξέρετε ακριβώς τι είναι το Θαλήν, δεν το έχετε ξανακούσει, μπορεί να το έχετε ακούσει αλλά να έχετε απορίες. Όσοι θέλετε λοιπόν να γνωρίσετε τα πράγματα από κοντά και να γνωριστείτε και στην περιοχή μεταξύ σας, μπορείτε να πάτε το απόγευμα της Παρασκευής στις 6.30 στο αμφιθέατρο του Ιδρύματος η Θεοτόκος και να τα δείτε από κοντά, διότι από ό,τι φαίνεται εκεί είναι πολύ κοντά στο να δημιουργηθεί ένα νέο Θαλήν. Στο κόκκινο μήλο, όπως με πληροφόρησαν τα παιδιά. Οπότε είναι ένα ακόμα Θαλήν στην Αττική. Έτσι. Είχαμε πρόσφατα στην Καλλιθέα τα εγγένεια, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, και τώρα βλέπω ένα ακόμα σε ό,τι αφορά την Αττική. Λοιπόν, έχουμε όμως το εξής, επειδή δεν στάθησα εγώ προς το τέλος. Πιστεύουν εδώ οι ακροατές μας ότι δεν το έχουμε πάρει είδηση, το έχουμε πάρει, παιδιά. Μιλάω για το αργεντίνικο πλοίο. Αυτό που είχε πέσει στα νύχια των hedge funds και... Της Γκάνα. Μπράβο. Και είχε γίνει και ένα θέμα για τους επικριτές της πολιτικής της Αργεντινής ότι δεν διαγράφουμε το χρέος, παιδιά, διότι μετά την πατάμε, πέφτουν πάνω στην περιουσία μας, διάφορα δικαστήρια βγάζουν αποφάσεις και εμείς μετά τι κάνουμε... Τι έγινε με το πλοίο τελικά? Σύμφωνα με την ειδησιογραφία, έτσι να διαβάσουμε γιατί έχει ενδιαφέρον. Μετά από περιπέτεια 3 μηνών, το εκπαιδευτικό εστιαφόρο, αυτός είναι ο τρόπος που ο δημοσιογραφικός οργανισμός Λαμπράκη δίνει την είδηση. Θα σας πω για ποιο λόγο το λέω το αυτό. Αναφέρεις. Λοιπόν, το αργεντίνικου πολεμικού, το εστιαφόρο του αργεντίνικου πολεμικού ναυτικού Libertad, που είχε πιαστεί αιχμάλωτο στην Κάνα για τη χρεοκοπία του 2001, επέστρεψε στην Αργεντινή υπό πυροτεχνήματα και εορτασμούς. Το Libertad είχε κολλήσει στην Κάνα όταν hedge fund ζήτησε την κατάσχεσή του για αποπληρωμή ζημιών του από τις επενδύσεις του σε ομόλογα της χώρας. Η πρόεδρος της χώρας, Κριστίνα Φερνάντες, υποδέχτηκε η ίδια το σκάφος και μίλησε για νίκη της χώρας απέναντι στα κερδοσκοπικά αρπακτικά και επικράτησε επί του ανάρχου καπιταλισμού. Θα συνεχίσουμε τη μάχη γιατί κανείς δεν θα πάρει ποτέ τίποτε από την Αργεντινή με εκβιασμούς, είπε η Φερνάντες, αφού το πλοίο είχε μπει στο λιμάνι της Mar de Plata υπό περιοτεχνήματα και θριαμβευτικές πτήσεις μαχητικών σε σχηματισμό. Τελεία. Αυτός είναι ο τρόπος που αποδίδεται η είδηση από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη. Μάλιστα. Ωραία. Για να δούμε τώρα τι αποκρύπτει η είδηση. Ναι. Αποκρύπτει τη μέθοδο αποκόλλησης του Libertad. Βασικό στοιχείο. Ναι. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι η Αργεντινή έκανε κάτι πολύ απλό. Mm-hmm. Προσέφυγε στη Χάγη, στο Διεθνές Δικαστήριο για το Δίκαιο της Θάλασσας. Mm-hmm. Και το δικαστήριο απέτησε μόνο μερός να απελευθερωθεί το ταχύτερο δυνατό μέχρι τις 15 Ιανουαρίου, νομίζω είχε δοθεί διορία στην Κάνα, να απελευθερώσει το καράβι. Ή 15 Δεκεμβρίου που το απελευθέρωσε το καράβι. Η δε ενέργεια του κράτους της Κάνα θεωρήθηκε πειρατική ενέργεια. Μάλιστα. Και έτσι με αυτή την απόφαση θωρακίζεται ακόμη περισσότερο όχι μόνο της Αργεντινής, οποιοδήποτε κράτος απειληθεί από δανειστές. Αυτό βεβαίως δεν θα το βρούμε στο δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη να γράφεται. Ναι. Λοιπόν, για κάποιο περίεργο τρόπο, ίσως με μυστικές συμφωνίες στο παρασκήνιο, δεν αναφέρεται, έτσι, το πώς απελευθερώθηκε το Libertad. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα το δούμε και σε ανακοινώσεις κομμάτων που θέλουν να στηρίξουν μια διαφορετική γνώμη. Όχι, παιδί, θα σου πω κι άλλα. Να σου πω κι άλλα. Λοιπόν, το ενδιαφέρον είναι ότι η πρόεδρος της χώρας, Κριστίνα Φερνάντες, όπου βεβαίως το κόμμα της που είναι, ονομάζεται, ή μάλλον το ρεύμα των οπαδών της, ας πούμε, πώς ονομάζεται, είναι Peronismo Militante,
Είχε βάλει και αφίσες κιόλας που δείχνει τη Φερνάντεζ επάνω στο Λιμπερτάδ να δείχνει μπροστά, ξέρεις, με εκείνο το δάχτυλο, ας πούμε, που σου βγάζει το μάτι. Προς τα μπρος, ναι. Ναι, λοιπόν. Και έλεγε, ας πούμε, καλούσε τον κόσμο, που όντως κατέβηκε πάρα πολλοί κόσμος κάτω εκεί πέρα για να γιορτάσει την νίκη και όλη αυτή η ιστορία. Το εκμεταλλεύεται πολιτικά, φυσικά, η ίδια η Φερνάντεζ. Και όντως ήταν μια απόφαση η οποία πρέπει να αξιοποιηθεί και οφείλει να αξιοποιηθεί από πολλά κράτη που απειλούνται από ανάλογες ενέργειες. Χαρακτηρίστηκε πειρατική ενέργεια της Γκάνα. Εάν η Αργεντινή ήθελε, θα μπορούσε να τις επιβάλλει και κυρώσεις. Η ιστορία αυτή δεν προχώρησε προς τα εκεί η Αργεντινή. Κατά τη γνώμη μου, σοφά έκανε. Δεν είναι εκεί το θέμα. Ούτε να πες αντεκδίκηση. Στο κάτω γραφής, το κράτος Γκάνα πειρατικό είναι, έτσι αλλιώς. Το έχουν καταντήσει οι απεικιοκράτες πειρατικό, δεν έχει κανένα νόημα. Καταδικάστηκε αυτή η ενέργεια. Έχει πολύ όμως ενδιαφέρον και κάτι άλλο, το οποίο και αυτό ξεχάσανε να το πούνε, είναι το θυμάστε το εκείνο στο Αμερικάνος δικαστής που είχε βγάλει απόφαση ενάντια στην Αργεντινή. Ναι. Το εφετείο βεβαίως έβγαλε απόφαση υπέρ της Αργεντινής και μετέθεσε τη νέα εκδίκαση της υπόθεσης για το Φεβρουάριο. Ναι. Με δηλώσεις υπέρ της Αργεντινής του Μπερνάκη, που είναι ο διοικητής της Αμερικανικής Τράπεζας, και του Ομπάμα. Ο λόγος που στηρίζει η κυβέρνηση Ομπάμα και το αίτημα της Αργεντινής κυβέρνησης και η Αμερικανική Ομοσπονδιακή Τράπεζα είναι γιατί δεν θέλουν να δώσουν θάρρος στους κερδοσκόπους ώστε να παίξουν άγρια και με τα δικά τους ομόλογα, με τα ομόλογα δηλαδή του Αμερικανικού Δημοσίου, όπως και με τα ομόλογα των Ευρωπαϊκών κρατών. Δηλαδή, να το σκεφτούμε λιγάκι. Δημιουργείται ένα προηγούμενο λοιπόν και μάλιστα διαδικασμένο σε ανώτατο επίπεδο στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου δεν επιτρέπει σε hedge fund, δηλαδή σε επενδυτές δευτερογενούς αγοράς, ναι, να απαιτούν εξοφλήσεις χρεών, ειδικά εάν αυτά τα ομόλογα τα έχουν αγοράσει κατόπιν πτωχεύσεως της χώρας. Εγώ λέω τώρα, αυτό το πράγμα μας ενδιαφέρει μας σαν χώρα ή όχι? Θα έπρεπε να μας ενδιαφέρει. Αυτό το πράγμα. Και βεβαίως η Αμερικανική κυβέρνηση, βλέποντας ότι... Συγγνώμη, όταν λες πτώχευση της χώρας. Το 2001 πτώχευσε η. Ναι, όχι, η όχι. Ενώ σε ό,τι αφορά εμάς. Διότι εμείς είμαστε σε left default. Είμαστε σε επίσημη. Άρα θέλω να πω ότι. Από αυτή την άποψη λοιπόν, άρα, κάτω από τις συνθήκες όπου έχει πτωχεύσει μια χώρα και επίσημα έχουμε πτωχεύσει και εμείς, τουλάχιστον δύο φορές, λοιπόν, κατά τους οίκους ανοχής της παγκόσμιας οικονομίας, λοιπόν, το να διαθέτει ομόλογα από δευτερογενή αγορά επενδυτής, κράτος ή ιδιώτης, θεσμικός ή μη, δεν συνάδει με το δικαίωμά του εισπράξης, όπως θα ήταν ένας κανονικός δανειστής κράτους. Αυτή είναι η απόφαση που βγάλανε στην Αμερική και που κατά πάσα πιθανότητα και το Φεβρουάριο θα επαληθευτεί ξανά από το δικαστήριο. Ναι. Δηλαδή, όταν μου έρχεσαι εσύ κατόπιν εορτής, αγοράζεις τα ομόλογα, επενδύεις στη δική μου αδυναμία να σε πληρώσω. Ναι. Αυτό είναι κακή πρακτική, ναι, ανατρέπει τα δεδομένα της χώρας και εκβιάζεται η χώρα καταπατώντας βασικά δικαιώματά της, όπως είναι η εθνική κυριαρχία. Και πού είναι το πρόβλημα της Αμερικής εδώ? Το ότι δεν θέλει να το κάνουν οι ίδιες στην Αμερική. Γιατί έχει 16 εκατομμύρια ομόλογα. Αυτό θέλω να πει, παιδί μου. Αυτό θέλω να πει. Δεν το θυμούνται όλοι. Δεν το ξέρω. Η ίδια Αμερική έχει στη δευτερογενή αγορά ομόλογα. Ναι, 16 εκατομμύρια κινούνται αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, τρελή είναι. Να πάνε να δώσω το δικαίωμα αυτό και μετά να αρχίσουν οι άλλοι να τη βαράνε στο κεφάλι. Αυτό είναι το ζήτημα. Προς το παρόν βεβαίως η αξία των Αμερικανικών ομολόγων δεν έχει πέσει σημαντικά ώστε να προσελκύει τέτοιου τύπου επενδύσεις ή πιέσεις. Ωστόσο, αν υπάρξουν αυτές ισορροία δικαστικών αποφάσεων, η Αμερικανική διοίκηση φοβάται ότι θα δημιουργηθεί ότι θα αρχίσουν να παίζονται παιχνίδια στις αγορές με αποτέλεσμα να επιβαρύνουν την αξία στη δευτερογενή αγορά των ελληνοαμερικανικών ομολόγων, με αποτέλεσμα να εκτιναχτούν και τα επιτόκια. Ναι. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση. Γι' αυτό και κινήθηκε υπέρ του αιτήματος Αργεντινής. Μάλιστα.
Λέω, θέλω να πω δηλαδή, να καταλάβουμε πόσο διαλεκτική είναι η σχέση των ισορροπιών στην τραπεζική αγορά και πόσο θα μπορούσε να παίξει σε αυτό το παιχνίδι και η Ελλάδα, εάν βεβαίως είχε μια πατριωτική κυβέρνηση που νοιαζόταν για αυτόν τον τόπο και το λαό. Και αυτός που θα σου πει ότι μα η Αργεντινή τώρα είναι μια μεγάλη δύναμη, δηλαδή αναπτυσσόμενη οικονομία, οπότε παίζει με άλλους όρους. Ναι, ξεχνάμε ότι η Αργεντινή ήταν ισοπεδωμένη το 2001. Το 2003 με 2005 που έγινε η αναδιάθρωση χρέους με μονομερή διαγραφή του 70%, δεν ξέρω αυτό το άκουσε ο κύριος Τσίπρας όταν πήγε εκεί. Το πήρε χαμπάρι. Θα δούμε. Εγώ σου λέω τώρα, αυτό είναι στοιχείο σημαντικό. Θα βγει καμιά ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, τίποτα, ή την Αργεντινή τη χρησιμοποιεί μόνο. Όχι, για τη Βίλα Μαλία στον Μπουένος Άιρες θα πει. Αυτό. Λοιπόν, από τη στιγμή λοιπόν που έγινε αυτό, 3%, 7% των επενδυτών σε ομόλογα έμειναν να μην μπουν σε αυτή τη διαδικασία, ποντάροντας, τζογάροντας δηλαδή, στην αδυναμία πληρωμής του αργεντινικού κράτους. Και δημιουργήθηκε λοιπόν, δημιουργείται αυτό το ρεύμα τώρα. Δεν συμφέρει τα μεγάλα κράτη, οπότε ενισχύουν αυτή την τάση. Και έτσι η Αργεντινή παίρνει αποφάσεις που τη συμφέρουν. Λοιπόν, μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι η δήλωση της κυρίας Φερνάντες στην υποδοχή του Λιμπερτάδ ήταν νίκησε η εθνική κυριαρχία τον αναρχοκαπιταλισμό. Μάλιστα. Πολύ. Αυτή ήταν η δήλωση. Βεβαίως ο δημοσιογράφος που το έγραψε κατ' εντολή δεν το διάβασε αυτό. Μπορεί τα αγγλικά του να μην έφταναν μέχρι εκεί στο. Ούτε τα ισπανικά του. Κάνει τη μετάφραση. Λοιπόν, ξέρετε τώρα, γιατί το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη υπερασπίζεται την είδηση. Καλά, εγώ θα σου υπερασπίσω, θα σου πω και το εξής. Είναι και από που το έχει πάρει, γιατί δεν το έχει πάρει σίγουρα από τα ισπανικά. Ναι. Το έχει πάρει μετά από τα αγγλικά, δηλαδή από τα πρακτορία ή αμερικάνικο ή αγγλικό πρακτορείο το έχει πάρει. Κοίταξε. Αυτό και έχει κάνει μετάφραση. Με αναφέρουν όμως το λόγο. Όλα. Α. Και το Reuters και το. Ναι. Η πιο πλήρης από το Διεθνές Πρακτορείο που είδα εγώ την ρεπορτάζ ήταν από το Γαλλικό Πρακτορείο. Ναι, και το Γαλλικό Πρακτορείο βεβαίως παίζει πάρα πολύ σε κάποιον που κάνει διεθνή, έτσι. Και βεβαίως υπάρχει και το λατινικό, λατινοαμερικάνικο πρακτορείο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό τώρα παρόλο που παρακολουθείς αυτές τις εξελίξεις ιδιοσιογραφικά. Είναι το Prensa Latina, που βεβαίως είναι πάρα πολύ και προοδευτικό, να το πούμε έτσι, γιατί προέρχεται από την Κούβα και όλα αυτά και υποστηρίζεται. Και έχει μια άλλη οπτική για τις εξελίξεις, που εκεί μπορεί να παίρνει πληροφορίες ενδιαφέρουσες για τον τρόπο που έγινε αυτή η ιστορία. Αλλά τέλος πάντων, αυτό σημαίνει ότι είσαι ένας δημοσιογράφος που ψάχνεις εναλλακτικά και διαμορφώνεις την είδηση. Κάτι που δεν συμβαίνει. Έτσι, νομίζω που ξέρεις καλύτερα από μένα. Εγώ απλά λέω αυτά που έχω συναντήσει τον τελευταίο χρόνο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Να πούμε και το άλλο, ότι σε αυτές τις συνθήκες ενισχύεται η πρωτοβουλία νομικών, όπου ζητούν από τα μεγάλα κράτη να μην αναγνωρίζουν το δικαίωμα ύπαρξης ομολόγων σε επενδυτικά κεφάλαια ή κατόχους φυσικά πρόσωπα που έχουν αγοράσει τα ομόλογα αυτά στη δευτερογενή αγορά, ειδικά για χώρες οι οποίες έχουν βρεθεί είτε σε αδυναμία πληρωμής, είτε σε αθέτηση πληρωμής, είτε σε κατάσταση πτώχευσης. Μάλιστα. Και λέω, κοίτα ρε παιδί μου, σε πόσα πεδία θα μπορούσαμε να είχαμε παίξει. Αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν θα τα βάζαμε μόνο με τον κύριο Νταλάρα, ο οποίος βεβαίως πληρώθηκε χρυσάφι για κάτι ψευτοχάτα, κάτι χαρτιά υγείας που είχε αντί για ομόλογα, λοιπόν, από τους κυβερνώντες, και που είναι βεβαίως κόλος και βρακή, κατά τα άλλα κυνηγάμε λίστες Λαγκάρντ. Λοιπόν, βέβαια αυτό θα θέσει θέμα Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τα περισσότερα ομόλογα που διαθέτει στο χαρτοφυλάκιο της, τα έχει πάρει από τη δευτερογενή. Αυτό είναι ένα θέμα τώρα εδώ, μεγάλο. Λέω πώς θα μπορούσαμε να θέσουμε ζητήματα. Ναι, διότι έρχεσαι και χτυπάς τώρα έναν οργανισμό. Έτσι, τον κύριο Ντράγκη, ο οποίος έχει καλέσει ανάμεσα στους, είναι και από τους οικοδεσπότες του κύριου Τσίπρα στον Brookings. Λοιπόν. Να, ναι, μην ξεχνιόμαστε. Ναι, θα γελάσουμε χοντρά. Λοιπόν, όπως θα γελάσει και ο ίδιος χοντρά όταν επισκεφτεί
όταν θέλει, από ό,τι διάβασα. Θα γελάσουμε αν θα υπάρξει βίντεο. Αν θα υπάρξει. Όχι, υπάρχει. Κανένα απόσπασμα, κάτι πουθενά θα. Στο Brookings υπάρχει βίντεο το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του. Ναι, θα το βγάλουν, λες, τον κύριο Τσίπρα. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση να το βγάλουν, γιατί ακολουθούν τη συνταγή, ναι, στρατηγικής που ακολουθήθηκε μετά το 1991. Το 1991, σε ένα άρθρο του στην Washington Post, ο τότε διοικητής της CIA είπε το εξής: η αλλαγή της στρατηγικής της CIA στην εποχή που πλέον δεν αντιμετωπίζει αντιπαλωδέως. Ναι. Τότε έλεγε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα της CIA και γενικότερα των μυστικών υπηρεσιών ήταν ότι χρησιμοποιούσε σπουκς, κατασκόπους δηλαδή, ναι, πράκτορες, οι οποίοι βεβαίως έπρεπε να κάνανε covert operations, δηλαδή μυστικές επιχειρήσεις, έτσι. Λοιπόν, και το μεγάλο πρόβλημα με τις μυστικές επιχειρήσεις είναι ότι όταν αποκαλύπτονταν, καίγονταν οι συντελεστές τους, δεν θα μπορούσαν να τους ξαναχρησιμοποιήσεις. Mm-hmm. Οπότε λέει, περνάγανε σε μια νέα στρατηγική, η οποία λέγεται στρατηγική overt operations, ανοιχτών δηλαδή δημόσιων επιχειρήσεων, όπου ο σπουκ, ο κατάσκοπος, γίνεται ακτιβιστής και ανοιχτός πολιτικός υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των πολιτικών δικαιωμάτων παγκόσμια. Αυτή ήταν η στρατηγική που εξήγηλε τότε CIA και την διοχετεύει μέσω των think tanks και όλων των υπολείπων. Και μια που αναφέρει στα think tanks, σε παρακαλώ, εδώ κάποιοι ακροατές έχουν ένα αίτημα σε κάποια εκπομπή να αναφερθούμε σε κάποια think tanks και σε, ναι, βέβαια, μόδα. Ναι, μπορεί να το και κάνουμε. Τι ρόλο, ας πούμε, ίσως κάποια από αυτά παίζουν την δεξαμενή σκέψη. Δηλαδή, ας πούμε, ο κύριος Παπανδρέου, ας πούμε, αν ήταν την εποχή του μπαμπά του. Ναι. Εντάξει, δεν θα έγραφε τέτοιο κείμενο όπως έγραφε αυτό που σήμερα το βάζει στο κάδρο των ανοιχτών πρακτόρων, ναι, της αμερικανικής, ναι, πολιτικής. Ναι. Δεν θα το έγραφε. Θα κάλυπτε τα. Δεν θα, ναι. Θα έπρεπε να ήταν μυστικός. Σε μυστική επιχείρηση. Ναι. Εδώ τώρα δεν είναι σε μυστική, ναι, επιχείρηση. Κάζει. Όπως μου φωνάζει. Χωρίς να λέμε ότι ο παπάς του ήταν σε μυστική επιχείρηση. Όχι, να λέμε ότι εκείνη την πράγμα, εποχή. Εκείνη την εποχή, λόγω, ναι, των ενεργειών και του τρόπου που δρούσαν οι μυστικές υπηρεσίες και ο τρόπος που διοχετευόταν και που εξαρτούσαν εκεί πέρα, το παίζανε γενικώς και αφηρημένα αυτοί που ήταν όργανα της πολιτικής. Σήμερα τα όργανα της πολιτικής των ΗΠΑ είναι ολοφάνερα, τον διαλαλούν με στόχο να μην μπορεί κάποιος να τους ξεμπροστιάσει εύκολα. Αυτή είναι η ιστορία. Και να εθιστεί ο κόσμος να έχει πράκτορες για πρωθυπουργούς, πράκτορες για υπουργούς, πράκτορες για αρχηγούς κομμάτων, πράκτορες για βουλευτές, πράκτορες για επιχειρηματίες. Να το θεωρεί δεδομένο. Να το ζωή. Ναι. Είναι ένα πολύ καλό άρθρο της Washington Post, ναι, του 1991, ναι, που ίσως να ξέρετε τον κόπο να το φέρουμε να το διαβάσουμε την επόμενη φορά. Θα μιλήσουμε για τα. Αν σου είναι εύκολο, βεβαίως, να το δούμε αυτό, έτσι για να θυμόμαστε. Να δεις πώς the spy becomes an activist. Μάλιστα. Πόσο κατάσκοπος γίνεται ακτιβιστής. Πολύ ωραίο. Ελπίζω να το θυμηθείς αυτό, να το φέρεις αυτό το άρθρο. Να το διαβάσουμε, λέγω. Ναι, του τότε διευθυντή της CIA. Ναι. Και τώρα που είπες για το 91, δώσε μια σύντομη απάντηση, επειδή σε προηγούμενη εκπομπή είχαμε πει για το Σαν Φραντσίσκο το 95. Ναι. Και κάποιοι, γιατί ξέρεις, ακούν και τεροχρονισμένα την εκπομπή, αναφέρονται στο αν υπάρχουν κάπου πηγές. Υπάρχει κάτι τέτοιο? Στο ίντερνετ δεν ξέρω αν υπάρχει, ναι. Δεν το έχω ψάξει μέσω, ναι, ίντερνετ, ναι. Τυχαίνει να το έχω σε hard copy. Δηλαδή έχω τις ομιλίες, ναι, από την εκδήλωση τότε, ναι, ναι. Και δεν ασχολήθηκα, ναι, να το βρω. Εάν υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα ίσως και τα λοιπά. Νομίζω ότι η ομιλία του Γκορμπατσόφ πρέπει να υπάρχει. Γιατί ο Γκορμπατσόφ άνοιξε την εκδήλωση, ναι. Πρέπει να υπάρχει στο ίδρυμα Γκορμπατσόφ. Ναι. Πάντως δεν υπάρχει κάτι σαν βιβλίο, κάτι σαν ολοκληρωμένο. Όχι, δεν έχει εκδοθεί κάτι. Αυτό σίγουρα. Όμως οι ομιλίες σε όποιον ενδιαφερόταν ή σε όποιον συμμετείχε τότε, mm-hmm, δόθηκαν γραπτές. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, αύριο θα είμαστε εδώ, Παρασκευή, τελευταία μέρα της εβδομάδος. Τώρα θα δώσουμε το μικρόφωνο. Υπάρχει αναφορά και σε, ναι, ένα βιβλίο. Έχει ενδιαφέρον, είναι The Global Trap.
Μάλιστα. Δύο Γερμανών δημοσιογράφων που συμμετείχαν, είχαν παρακολουθήσει την εκδήλωση. Ήταν στο Σαν Φρανσίσκο τότε. Και έγραψαν το βιβλίο τους, ξεκινώντας με αυτήν την περιγραφή της αυτής εκδήλωσης. Έγραψαν ένα που έλεγε The Global Trap, που ήταν ακριβώς αυτή η λογική. Λογική το πώς μέσα από την παγκοσμιοποίηση καταλύει στα κράτη και διαλύει την κυριαρχία τους με σκοπό να τα αφομοιώσεις σε μεγάλες επιχειρηματικούς ομίλους και κυκλώματα κτλ. Αυτοί έχουν γράψει. Δεν αναφέρονται πολύ αναλυτικά σε ομιλίες, αναφέρονται όμως στις τοποθετήσεις και τον τόπο που έγινε. Εκεί, και νομίζω ότι είναι έκδοση του 97-98. Ωραία. Λοιπόν, τα λέμε αύριο. Και στα γερμανικά. Το ραντεβού μας, εκπομπή ΑΕ, Δημήτρης Καζάκης, Γεωργία Μπάστα. Είπαμε, μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Art FM 90,6. Και να είστε καλά. Καλή δύναμη μέχρι αύριο και θα τα πούμε.